Ξαναπες. Λοιπόν, ακούγομαι τώρα, είμαι εντάξει. Πρέπει να ακούγεσαι τώρα, αλλά γιατί δεν ακούγεσαι, γιατί δεν ακούω εγώ στα αυτιά μου. Ναι, ούτε εγώ ακούω εσένα, ναι. Δεν έχεις ήχο, ε. Όχι, ούτε εγώ ακούω εσένα, ναι. Δεν ξέρω τι. Μπορεί να ακούγομαι στο YouTube, δηλαδή στη δικιά μου σελίδα, αλλά δεν ακούγομαι σε σένα, ναι. Κάνε, έλα. Α, τώρα εκεί πέρα βλέπεις ότι... Ναι, αλλά δεν ακουγόμαστε, γιατί... Δεν ξέρω. Θα μου πεις μόνο πότε ακουγόμαστε για να ξεκινήσω να μιλάω. Μην με βλέπουνε μόνο να ανοίγω, κλείνω το στόμα μου. Δεν έχεις ήχο, έχεις ήχο. Εγώ δεν έχω, δεν ακούω. Δεν ακούσεις. Ούτε σένα ακούω, ούτε κάτι άλλο. Δεν με ακούς τώρα. Ούτε τώρα σε ακούω. Εμένα με ακούς. Ναι, τώρα σε ακούω. Ένα, δύο. Ένα. Ένα, δύο. Τώρα σε ακούω. Ναι, αλλά εγώ δεν ακούω εσένα. Ναι. Για μιλά. Ακούω εσένα, ναι. Δεν ακούω εμένα, ναι. Κάποια κουμπιά θέλουν ρύθμιση. Δες τι ακριβώς είναι για να ξεκινήσουμε. Να μην πάμε κι άλλο πίσω. Πες μου, ότι είμαστε εντάξει. Έξω βγαίνουμε πάντως. Έξω βγαίνουμε. Να. Αλλά δεν βγαίνουμε μέσα. Καμπάνα, ναι. Λοιπόν, η ουσία για μένα είναι να ακούγομαι έξω. Εμείς οι δύο ακουγόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν. Πες μου. Δεν ακούς τα αυτιά σου. Όχι, δεν ακούω τον εαυτό μου. Αμέσα από τα ακουστικά. Ναι. Ωραία. Ξέρεις, έτσι κάνουμε και ακροματικότητα, ξέρεις, ε. Λες, ε. Ναι. Μόνο μην γίνουμε και viral. Κάποιοι τα ψάχνουν αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ να λέω κάποια πράγματα ή θα... Βέβαια. Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν από τις ειδήσεις τις οποίες θα αναφέρουμε στο δίωρο, το επόμενο δίωρο, βέβαια να πούμε ότι σήμερα γίνονται τα παπαθλέσια στην Καλαμάτα και λογικά έχουν ξεκινήσει οι αγώνες από τις 6 η ώρα. Από εκεί και μετά θα αναφερθώ σε κάποιες διοργανώσεις λαϊκοί αγώνες δρόμων που γίνανε σε όλη την Ελλάδα, έτσι, συνοπτικά τα αποτελέσματά τους. Μετά θα πάω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που έγινε στην Καρδίτσα και εκεί θα μείνουμε πολύ περισσότερο, γιατί θα μιλήσουμε και με ανθρώπους που με τους συλλόγους τους καταφέραν και κερδίσαν τα περισσότερα μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση και μάλιστα μια διοργάνωση υψηλή, αφού γίνανε πολύ καλές επιδόσεις. Και από εκεί και μετά να κάνουμε κάποιες τηλεφωνικές συναντήσεις, ας πούμε, με κάποιους ανθρώπους που θα μιλήσουν και για τους συλλόγους τους και για διοργανώσεις που κάνουν κάθε χρόνο. Θα έχουμε λοιπόν μαζί μας την Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυπαρίση, να μας πει κάποια πράγματα για το Σύλλογο Θεσσαλονίκης που στα μετάλλια στο πρωτάθλημα το Πανελλήνιο των Βετεράνων ήταν συνολικά δεύτερη πίσω από τις Αθήνας, αλλά στις γυναίκες ήταν πολύ καλύτερες στη συγκομιδή μεταλλίων. Κατόπιν θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Αθήνας, τον Βασίλη Ανδρεάδη. Τέλος θα έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασίλη τον Ζαμπέλη, τον προπονητή στίβου της Αίγινας, όπου θα κάνει την συνδιοργάνωση με το Δία Αθηνών τα ζεύξια που θα γίνουν εντός στίβου.
μια διοργάνωση πολύ προσεγμένη, με επίσημες επιδόσεις, και θα κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή με ένα βιντεοκλιπάκι από τα ζεύξια της προηγούμενης χρονιάς που γίνανε στον Πανελλήνιο με συνδιοργάνωση του Δι Αθηνών, του Σεβάς Αθηνών και του Πανελληνίου. Αυτό λοιπόν τώρα που θέλω να ξεκινήσω σαν πρώτη είδηση είναι οι αγώνες που γίνανε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Θα περάσω λοιπόν γρήγορα στα Διονύσια Ερμιώνης, να πούμε δύο πραγματάκια για την διοργάνωση αυτή. Εδώ λοιπόν είχαμε τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων, βλέπω και 600 μέτρα πιθανόν για μικρά παιδιά. Πάντοτε λοιπόν σε αυτές τις διοργανώσεις κοιτάμε τους καλύτερους σε επιδόσεις, από ενδιαφέρον να δούμε περίπου πού κυμαίνονται οι καλοί αθλητές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Δημήτρη Ταμπούρη, ο οποίος στα 10 χιλιόμετρα έκανε μια επίδοση πάνω από 40 λεπτά. Δεν μπορεί να την πεις δυνατή την επίδοση αυτή. Η τριάδα έκλεισε σε 43 λεπτά, 43.08. Είχε αρκετό κόσμο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μετά στα 5 χιλιόμετρα ο καλύτερος αθλητής ήταν ο Γκανιάτσος Παναγιώτης, που βλέπω εδώ πέρα με το 18.44 που έκανε. Ικανοποιητική επίδοση για τα 5.000 μέτρα. Αυτό θα μπορούσε να αντιστοιχήσει σε δεκάρι κοντά στα 40 λεπτά. Δηλαδή αν ήθελε να κατέβει, πιστεύω, δεκάρι, ίσως να κέρδιζε και στο δεκάρι ο ίδιος αθλητής. Και από εκεί και πέρα βλέπω, ας πούμε, την τριάδα εδώ να κλείνει εκεί στα 23-29. Εντάξει, μόνο ο πρώτος δηλαδή ήταν πολύ δυνατός, οι υπόλοιποι ήταν μέτριοι. Σε αυτή τη διοργάνωση λοιπόν βλέπω και τα 600 μέτρα των μικροτέρων, 2.17. Εντάξει, είναι επιδόσεις που τέλος πάντων μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε αγώνα. Ταυτόχρονα βλέπω ότι είχε και κολύμβηση 2.700 μέτρα. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Έγινε ένα πάντρεμα. Συνήθως σε τέτοιου είδους διοργανώσεις μπορεί να το κάνεις δίαθλο, μπορεί να το κάνεις και τρίαθλο άμα βάλεις το ποδήλατο μέσα. Μεμονωμένα γίνονται δηλαδή και αγώνες που μπορεί να φτιάξεις και σκυτάλι, που ο καθένας να τρέχει το δικό του αγώνισμα και να δίνει τη σκυτάλη στον άλλον, άλλος να κάνει την κολύμβηση, άλλος το τρέξιμο ή άλλος το ποδήλατο. Βλέπω λοιπόν ότι έχει και αγώνες κολύμβησης, πράγμα που εγώ δεν ασχολούμαι με αποτελέσματα κολύμβησης, δεν είναι του είδους μου. Είχε λοιπόν δύο αγώνες κολύμβησης στα 2.700 μέτρα και τα 750. Ωραία, αυτό πάνω κάτω για τα Διονύσια Ερμιώνης του 2019. Στην Φαλία Λέικραν βλέπω ότι είχε πολλές συμμετοχές, γίνανε σε αυτή τη διοργάνωση τρεις αγώνες, 21 χιλιόμετρα, είναι μαραθώνιο δηλαδή, δεκάρι και πεντάρι. Είχανε και μία live, έτσι ας πούμε, σύνδεση οι άνθρωποι εκεί για να βλέπει και ο κόσμος ζωντανά αυτή την διοργάνωση. Αρκετός κόσμος, έτσι, τράβηξε λοιπόν το ενδιαφέρον αρκετών αθλητών και αθλουμένων για να μπουν να λάβουν μέρος.
Βλέποντας λοιπόν πάνω κάτω τις επιδόσεις, βλέπω ας πούμε πρώτο τον Γιάννη το Χαμόδρακα, πολύ γνωστός μαραθωνοδρόμος. Ο Γιάννης ο Χαμόδρακας έτρεξε με τον Μεσσηνιακό και η επίδοσή του που βλέπω εδώ πέρα ήταν στο 1.25, το οποίο εντάξει δεν μπορεί να την πει τρομερή εντύπωση, αλλά αυτό αντιστοιχεί περίπου με 3 ώρες μαραθώνιο. Δεύτερο βλέπω τον Μιλτιάδη Χρόνη του κλαμπ Κρομίδας Coaching, ήταν περίπου 100-200 μέτρα πιο πίσω, και τρίτος ήταν ο Σταμάτης Ίσαρης του ΣΔΙ Ελευσίνας με 1:29.47. Αυτοί δηλαδή οι αθλητές είναι εκεί περίπου στο τρίωρο όταν τρέχουν τον μαραθώνιο. Πολύ γρήγορα που βλέπω τα αποτελέσματα, καταλαβαίνω κιόλας ότι υπήρχε ανταγωνισμός, γιατί βλέπω ότι οι αθλητές τερματίζανε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Σαν πρώτη γυναίκα βλέπω ότι για Σεμή Ειρήνη Κυπριώτου της ΑΟΦΗΛΟ ΘΕΗΣ έκανε μια επίδοση σε ένα 45-37, εντάξει, μια μέτρια επίδοση για γυναίκα. Οι καλές επιδόσεις βασικά παίζουν στο 1.25, να πούμε την αλήθεια εκεί, 1.20, 1.25, 2 στο 1.30. Για να λέμε ότι αυτές οι αθλήτριες κατεβαίνουν μαραθώνιο να κάνουν κάτω από 3 ώρες. Σαν δεύτερη γυναίκα βλέπω την Άντζελα Τερζή από το Club Craft στο 1.48.29. Ωραία. Και από εκεί και μετά, σαν τρίτη γυναίκα, η Παναγιώτου να τερματίζει στο 1:49.42. Αυτά για τον ημιμαραθώνιο του Στυμφαλία Lake Run. Εδώ μιλάμε τώρα για τα 10.000 μέτρα, το οποίο ήταν ανηφορικές αυτές οι διαδρομές, ωραία. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα οποία έχουν βγάλει εδώ οι διοργανωτές, μπορώ να καταλάβω, βλέπω Ασημακοπούλου Κατερίνα στα 39 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, πολύ ικανοποιητική επίδοση εφόσον η διαδρομή είχε ανωφέρεια. Ο Κώστας ο Παλάτζας, πολύ γνωστός και παλιός δρομέας από το Σύλλογο Δρομέων Βόλου, τον βλέπω στα 47 λεπτά 14 δευτερόλεπτα, και τον Βρεκό Δημήτρη στα 50 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Αυτοί λίγο πολύ ήταν περίπου οι 3 πρώτοι αθλητές που τερμάτισαν αυτή την διαδρομή των 10 χιλιόμετρων. Έχουν βγάλει και αποτελέσματα για τα 15 χιλιόμετρα περιπατική διαδρομή και τέτοια. Έχουν ως πρώτο λοιπόν άνδρα τον αναγνώστη τον Βαγγέλη, που τον έχουν στις 2 ώρες και 9 δευτερόλεπτα, με τον Πλαβό να είναι δεύτερος 2.14 και τον Μιχάλη Μάικλ Κούτους Starting, γράφει εδώ πέρα στα 2:15. Είναι ωραία να βλέπεις διοργανώσεις να βάζουν το δυναμικό βάδισμα. Αυτό βοηθάει το διοργανωτή να έχει περισσότερους συμμετέχοντες, και βέβαια να μην είμαστε μόνο ασχολούμενοι με το τρέξιμο, αλλά και με το βάδισμα. Υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να τρέξει ή δεν μπορεί να τρέξει, αλλά θέλει να αθληθεί. Και το βάδιν είναι πολύ χρήσιμο
για αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Βέβαια αυτοί που ασχολούνται με το αγωνιστικό βάδιν είναι πιο γρήγοροι, είναι και πιο προπονημένοι και εντάξει ξεχωρίζουν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους που κάνουν το δυναμικό. Βλέπω λοιπόν μια άλλη διοργάνωση που έγινε στις 16 του μηνός και γράφει εδώ το Follow the River του 2019 λοιπόν. Αυτό έγινε στα Τρίκαλα, είχε διαδρομές 1000 μέτρα, 5 και 10 χιλιόμετρα. Αν καταλάβει κανείς ότι την ίδια μέρα γινόταν και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Καρδίτσα, που είχε αγώνα στίβου 5.000 μέτρων, θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο αγώνας τράβηξε περισσότερο κόσμο από ότι τράβηξε το πεντάρι που έγινε στην Καρδίτσα. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι κέρδισε ο Μπαλαμιώτης Βασίλης με μια επίδοση 30-58, αν δεν κάνω λάθος, ή 41-28, gun time, 41-28, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Λοιπόν, μπορώ λοιπόν να πω ότι δεν ήταν μια τρομερή επίδοση, αφού είναι πάνω από 40 λεπτά. Κυριακάκης, ορίστε. Ναι, αυτό, όχι, αυτό έγινε στα Τρίκαλα. Έγινε στα Τρίκαλα και βλέπω ας πούμε ότι μάζεψε αρκετό κόσμο. Follow the River η διοργάνωση. Και βλέπω λοιπόν και εδώ τα αποτελέσματα που η τριάδα έκλεισε σε 44 λεπτά με τον Αντωνόπουλο το Φώτη. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τρομερές οι επιδόσεις. Σίγουρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα υπήρχαν πιο δυνατές συγκινήσεις και κόντρες μέσω στίβου, αλλά είπαμε ότι άλλο επίπεδο αθλητών κατεβαίνει στους λαϊκούς αγώνες δρόμων και άλλο επίπεδο στο στάδιο μέσα. Στο στάδιο μέσα ξέρεις ότι θα κυνηγήσεις μια καλή επίδοση, συγγνώμη, μια καλή επίδοση που θα βλέπεις και τα περάσματά σου σε κάθε στροφή, θα ξέρεις περίπου πόσο πηγαίνεις και δεν πρόκειται να αφαιρεθείς ή να χαζέψεις τη διαδρομή ή να δεις τον κόσμο. Είσαι focus, μέσω στάδιο και το μόνο που ξέρεις είναι πόσο θα πηγαίνεις κάθε στροφή και κυνηγάς μία από τις τρεις θέσεις που δίνουν στην κατηγορία σου ένα μετάλλιο. Εάν λοιπόν δούμε τους αγώνες δρόμων που γίνονται έξω στις πόλεις με τους αγώνες σταδίου, θα δούμε ότι περισσότερος κόσμος θα προτιμήσει να πάει να τρέξει σε ένα λαϊκό αγώνα από ότι να κάνει μια επίσημη επίδοση μέσα σε στάδιο, σε καρατσεκαρισμένη διαδρομή, αφού ξέρουμε ότι το στάδιο δεν χάνει σε απόσταση και πολλοί λοιπόν θέλουν απλά να διασκεδάσουν πηγαίνοντας σε αυτούς τους λαϊκούς αγώνες δρόμων. Τώρα, εάν με ρωτήσετε γιατί βάζουν τσιπαρισμένη χρονομέτρηση οι διοργανωτές, είναι πολύ απλό. Επειδή τρέχουν πάρα πολλά άτομα, για να μην χάσουν κάποιον συντερματισμό, το τσιπάρισμα τσεκάρει τον κάθε έναν που περνάει από το σημείο που λειτουργεί το μπιπ. Οπότε δεν βάζουν πολλούς κριτές, ας πούμε, αν έχουν κριτές σε αυτή τη διοργάνωση, δεν βάζουν πολλούς κριτές να κάνουν καταγραφή των αριθμών. Βέβαια, να ξέρει ο κόσμος ότι μία επίδοση είναι επίσημη και αναγνωρίζεται από τον SEGAS και από τη World Master Athletics εάν υπάρχει και τσιπαρισμένη χρονομέτρηση και φωτοφίνις και κριτές επίσημοι και βιντεοκάμερα
η οποία είναι στον τερματισμό και βλέπει τους αθλητές που τερματίζουν με τη σειρά τους. Λογικό αυτό, εκεί μένουμε. Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες που γίνονται, οι λαϊκοί αγώνες αυτοί, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επίσημοι αγώνες και ότι τα αποτελέσματά τους είναι καραντί, αναγνωρισμένα από κάπου. Απλώς ο διοργανωτής τους έχει τσεκάρει με τη λίστα την οποία τερματίζουν με τη σειρά τους και λίγο πολύ αυτόματα βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά από το κομπιούτερ και τα βγάζει στο διαδίκτυο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω με το Follow the River. Να πάμε γρήγορα σε άλλον αγώνα, το δρόμο του Χρυσού Λονταριού που έγινε από το Σύλλογο Εφέδρων Πελοποννήσου. Είχαμε δείξει κάποια στιγμιότυπα την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπω λοιπόν η διαδρομή ήταν από την αρχαία Νεμαία, Χλιούντα και Αηδόνια. Είχε 18 χιλιόμετρα και 6,5. Εδώ πρώτος τερμάτισε ο Γιώργος Βλάχος, κάνοντας 1:12:21. Η διαδρομή αυτή ήταν 18 χιλιόμετρα και 200 μέτρα. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, καμία από τις διαδρομές όλων αυτών των αγώνων δεν είναι ακριβώς 20.000 μέτρα done ή 10.000 μέτρα done ή 5.000 μέτρα, έτσι. Θα είναι 9.900, θα είναι 10.100, θα είναι 20.300. Μόνο ο Σέγας έχει τη ρόδα που μπορεί να μετρήσει την απόσταση και να δώσει την πιστοποίηση ότι αυτή η διαδρομή είναι σωστά μετρημένη. Τώρα, είτε μετρήσει ο άλλος με ένα αυτοκίνητο, είτε μετρήσει με ένα ποδήλατο, είτε μετρήσει με ένα GPS, αυτό δεν λέει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, δεύτερος ήταν ο Πόρικος Μάριος, Τελμισού, με μία 16-21, και τρίτος εδώ Αναστασιάδης ο Στέργιος, από ένα σύλλογο Εφηρέοι, ο Κυπόδες, μία 18. Αυτά πάνω κάτω για αυτή την κούρσα. Εδώ βλέπω ότι υπήρχαν και κατηγορίες σχετικά. Στα 6,5 χιλιόμετρα ένας γνώριμος, παλιός γνώριμος λοιπόν, στο χώρο του Στίβου, ο αθλητής του Παναθηναϊκού, ο Παύλος ο Τζαναβάρας. Έχει πολλά πανελλήνια ρεκόρ σε κατηγορίες, ο Παύλος ο Τζαναβάρας. Κάποιοι θέλουν να τα σπάσουν κιόλας. Γίνεται κουβέντα συνέχεια για τον Παύλο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι κέρδισε τα 6,5 χιλιόμετρα σε μια επίδοση στα 28-59, 29 εκεί περίπου. Ο Παύλος Τζαναβάρας έχει κερδίσει πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις και βαλκανικά πρωταθλήματα ημιμαραθωνίου, μάστερ. Οπότε τον θεωρώ πάντοτε σε μια κούρσα φαβορή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, τον δεύτερο ήταν αρκετά πίσω του, ο Γκούφα τον Παναγιώτη και ο Γιαννούσας ο Θωμάς με 32.07. Αυτά λοιπόν για αυτή την γρήγορη συνοπτική αναφορά. Βλέποντας λοιπόν την ώρα, θα πρέπει να περάσουμε να πούμε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Συγγνώμη λιγάκι, δώσ' μου 5 λεπτά. Για το πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων αθλητών. Και να κάνουμε μία κουβέντα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Από το Ράδιο Ραμόνα TV παίρνω τηλέφωνο. Είμαι ο Βασίλης ο Τσαντικίδης. Ας μείνετε λίγο στη γραμμή να τελειώσει κάτι ο Βασίλης. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή. Αγγελική, εδώ λέω ας πούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων στην Καρδίτσα, που ήταν ένα πολύ σπουδαίο πρωτάθλημα, έτσι.
Είχαμε, ναι, ναι, είχαμε ναι. πάρα πολλές συμμετοχές. Βλέπω εδώ πολλές συμμετοχές, καλές επιδόσεις, πολύ καλή οργάνωση, μπράβο. Σχεδόν άψογη. Ναι. Όλα κύλησαν καλά. Όλα κύλησαν καλά. Να εξαιρέσουμε λίγο τη ζέστη που μας έκανε κάποια παιχνίδια. Ναι. 36-37 και το βράδυ έβρεχε. Ναι. ναι. Το ζήσαμε στη σκυτάλη, τη βροχή τη ζήσαμε στη σκυτάλη. Λοιπόν, όντως, πραγματικά, σαν γυναίκες, σαν γυναίκες δώσατε το καλύτερο παράδειγμα, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος στις γυναίκες. Αυτό οφείλεται βέβαια και σε σένα, ναι, που έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας λοιπόν πόσα χρόνια ετοίμαζες αυτή τη γυναικεία ομάδα και τι δυνατότητες έχει ο Σεβάς Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια δεν είμαι καταρχήν μόνο εγώ, μην τον ρίχνουμε πάνω μου. Μπράβο. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία ενδιαφέρονται. Μπράβο. Ενδεχομένως εγώ να έβγαλα απλώς λίγο το πιο νέο πρόσωπο του συλλόγου, ίσως το λίγο πιο αθλητικό, δεν ξέρω. Ναι. Οι γυναίκες μας τα τρία τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. Ήταν μια προσπάθεια που κάναμε εδώ και καμιά πενταετία τουλάχιστον ώστε να ανανεώσουμε το σύλλογο και το αποκορύφωμα ήρθε τα δύο τελευταία χρόνια, στο οποίο μπήκαν και κάποια νέα μέλη, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν ενεργοί αθλητές. Και έχουμε και κάποιους που ακόμα είναι, αλλά αγωνίζονται επιλεκτικά σε αγώνες του ΣΕΓΑΣ και είναι και σε εμάς. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, πάντα υπάρχουν το περιθώριο για νέα μέλη, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να εστιάσουμε μόνο στους παλιούς αθλητές. Το θέμα μας είναι ο διαχρονικός αθλητισμός. Ναι. Ο ΕΣΑΗ ασκούμενος. Και φυσικά όσο μπορούμε να κρατάμε και κάποιο επίπεδο όσον αφορά τις αγωνιστικές επιδόσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν δουλειά και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ σε όλη την Ελλάδα, όπως καλή ώρα κάνεις και εσύ στην Αθήνα. Και κάνεις προσπάθειες. Έχουν αρχίσει προσπάθειες να γίνονται περισσότεροι αγώνες και μάλιστα πιο σωστοί αγώνες από άποψη διοργανώσεων. Ναι. Και αυτό μόνο καλό πιστεύω ότι θα είναι. Σίγουρα. Ναι. Μόνο καλό. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες, το ξέρουμε βέβαια ότι είναι λίγο δυσκολότερο γιατί οι γυναίκες καλώς ή κακώς έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις. Όντως. Αλλά προσπαθούμε να δείξουμε ότι μέσα στον χρόνο μας χωράει και ο αθλητισμός. Ναι. Δεν πρέπει να τον αφήνουμε απ' έξω. Και φυσικά να δίνουμε κίνητρο, και όταν εννοώ κίνητρο, δεν εννοώ μόνο τα ρεκόρ, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό για πολλούς ανθρώπους και θέλουμε σαφώς πάντα να βελτιωνόμαστε, αλλά είναι καλό όσον αφορά τη σωματική μας υγεία, την ψυχολογική μας υγεία. Είναι εκτόνωση, είναι ομαδικότητα, είναι παρέα, οι υπόλοιποι αθλητές είναι παρέα. Ακόμα και να μην είναι πιο προεκτευόμενοι βέβαια, αλλά θεωρώ ότι είναι και φυσικό καλλιντικό ο αθλητισμός. Έτσι. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε τα λεφτά μας σε ακριβά καλλιντικά και στιγμή. Τα βλέπουμε και στις φωτογραφίες, ναι, τα βλέπουμε και στις φωτογραφίες των αθλητριών δηλαδή, πόζες που παίρνουν και... Έτσι, πραγματικά, έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Ο στίβος διαμορφώνει ένα όμορφο σώμα και για τον αθλητή και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Έτσι. Και έρχονται πολλοί να μπουν στο στίβο μετά από πάρα πολλά χρόνια και με πολλά κιλά, έτσι ώστε πιστεύοντας, ναι, σε 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, να είναι εμφανίσιμοι και να νιώθουν πιο όμορφα, πιο άνετα. Έτσι ακριβώς. Βλέπω εδώ πέρα ότι κάνατε κόντρα με τους άντρες στη Θεσσαλονίκη. 33 μετάλλια κέρδισαν οι άντρες, 31 εσείς. Ναι, παραλίγο. Παραλίγο να τους περνούσαμε. Έχετε κάνει κάποια δήλωση ότι του χρόνου θα τους περάσετε στη Θεσσαλονίκη? Αυτό το προσπαθώ εγώ και 2 χρόνια. Τις γυναίκες τις πορώνω. Τις πορώνω συνέχεια. Και τους άντρες βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι λόγω φίλου την δεικνύω μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη στους προς τις γυναίκες και θέλω να το δείξω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι το βετερανικό κίνημα χωλαίνει από άποψη ποσότητας γυναικών, σε πρώτη φάση ποσότητας.
Εδώ βλέπουμε, καλησπέρα σας, Παναγιώτης Παυλόπουλος, είμαι από το Radio Ramona TV. Βασίλη, είναι η εικόνα με τις αθλήτριες από το... Από τη σκηταλοδρομία. Με τη σκηταλοδρομία. Έχουμε βγάλει λοιπόν στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς, πιθανόν δεν βλέπετε, είστε στον δρόμο. Έχω βγάλει εικόνες, έχω βγάλει εικόνες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Καρδίτσας. Πάνω στο βάθρο είστε, είστε εσείς οι Αμαζόνες της Θεσσαλονίκης με τις Αμαζόνες της Λάρισας. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για το χαρακτηρισμό. Εγώ λέω και τις αθλήτριές μου Αμαζόνες, οπότε ξέρεις ότι οι Αμαζόνες είναι οι αθλήτριες που μάχονται. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα να βλέπουμε. Ευχαριστώ. Και αυτή η κόντρα με τη Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια και η Λάρισα με τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Έτσι, γιατί και η Λάρισα έχει συγκεντρώσει αρκετές γυναίκες αθλήτριες και καλές. Και το καλό θα ήταν όλοι οι σύλλογοι να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Όταν λέμε κόντρα, μην το παρανοήσει κανένα. Όχι. Η κόντρα μας είναι, ναι, έσαφο σε πολύ ανάλαφρο επίπεδο. Πιο πολύ είναι η άμυλα. Σε πληροφορώ πάντως ότι. Ναι, οι γυναίκες στη Λάρισα κερδίσαν τους άντρες στα μετάλλια. Ναι, αυτοί ναι. Αυτές ναι, το είδα και εγώ. Λέω, κοίταξε, ορίστε. Ναι, σιγά-σιγά. Και οπότε. Να η Λάρισα λοιπόν δείχνει το παράδειγμα στις γυναίκες ότι είμαστε περισσότερες από εσάς και εμείς κάνουμε κουμάντο, ξέρω εγώ τώρα πια στα δρόμενα, τα αθλητικά δρόμενα. Πρωτοπορούμε. Έτσι, αυτό. Να ρωτήσω. Power, που λένε, woman power. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα μέλη έχει ο σύνδεσμος? Ο σύλλογος έχει περίπου στα 200 μέλη, βέβαια δεν είναι όλα ενεργά. Ενεργά είναι περίπου τα μισά. Κάθε χρονιά ανανεώνονται, δηλαδή για τον ΑΒ λόγο μπορεί κάποιος για ένα-δύο χρόνια να μην μπορεί να ασχοληθεί, έρχεται στη θέση του κάποιος άλλος. Οπότε είμαστε, θεωρώ, σε ένα καλό επίπεδο. Αν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε όλους ενεργούς, θα ήταν ακόμα καλύτερο, αλλά πού θα πάει, θα το καταφέρουμε κι αυτό. Ήδη βλέπω μέλη παλιά που επανεργοποιούνται, ας πούμε, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι μόνο τα καινούργια μέλη που μπαίνουν, είναι και οι παλιοί που για ένα διάστημα είχαν κάνει κοιλιά, ξεκινάνε ξανά με νέα όρεξη. Όταν λέμε είχαν κάνει κοιλιά, πώς το εννοείς? Είχαν κάνει κοιλιά από ποια άποψη? Για λίγα χρόνια, νομίζω κάπου κοντά στο 2010, δεν ήταν και τόσο ενεργός ο σύλλογος. Με αποτέλεσμα και κάποια μέλη να απομακρυνθούν. Αυτό οφειλότανε σε κάποια κόντρα. Ναι. Οφειλότανε σε κάποια κόντρα. Όχι, από όσο ξέρω εγώ. Να σας πω την αλήθεια, από όσο έχω ακούσει, γιατί εγώ γύρω στο 12 με 13 μπήκα. Κάποια στιγμή ο αείμνηστος ο Καρπασίτης και παλιός Βαλκανοϊμίκης του Βαδινδόρδου, ο οποίος είχε ιδρύσει το σύλλογο και ήταν για πάνω από μια δεκαετία πρόεδρος, είχε αρχίσει να μην είναι καλά. Οπότε όσο να είναι δεν είχε πολύ όρεξη. Κάποια παλιά μέλη και αυτά το ίδιο. Ναι. Και έμεινε λίγο ο σύλλογος στάσιμος. Από εκεί και πέρα, μετά το 12-13, ανέλαβαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αποφάσισαν ότι πρέπει ο σύλλογος, με το ιστορικό που έχει και με τα μέλη που έχει στο δυναμικό του, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και έτσι ξεκίνησε. Γι' αυτό σας λέω, δεν οφείλεται μόνο στη δικιά μου προσπάθεια ή στην προσπάθεια των δύο τελευταίων χρόνων, τριών, ας πούμε. Θεωρώ ότι οφείλεται σε προσπάθεια ανθρώπων την τελευταία πενταετία. Να πούμε ότι... Απλώς εμείς φροντίζουμε, επειδή ουσιαστικά ανανεώσαμε το σύλλογο όσον αφορά και τις ηλικίες και τα πρόσωπα, θεωρώ ότι μπήκαν άνθρωποι που έχουν όρεξη και καινούργια πρόσωπα που έχουν και αυτά όρεξη και όσο να είναι βοηθάνε και παραπάνω. Ναι. Και εγώ το ίδιο, όσο έχω δυνάμεις, πιστεύω ότι θα... Να πούμε ότι η θέση σου στο σύνδεσμο είναι αντιπρόεδρος ή πρόεδρος? Είναι αντιπρόεδρος. Ήμουνα για 3 χρόνια πρόεδρος τώρα, επειδή είχαμε κάνει κάποιο σχεδιασμό στις τελευταίες εκλογές. Ότι το δεύτερο χρόνο θα αναλάβει ο κύριος Σάμπο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, έμπειρος κτλ. Θέλει να κλείσει την εξαιρετία του με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να προσφέρει σε κάποιο άλλο επίπεδο, όπως θα προσφέρω εγώ. Και είμαστε πλέον, αυτός είναι πρόεδρος και εγώ αντιπρόεδρος. Ναι, πολύ ωραία. Οπότε η συνεργασία λοιπόν αυτή
έχει αποδώσει στο maximum. Βεβαίως. Επίσης θέλω να θεωρώ πάλι κάτι που κάνουμε καλά πλέον είναι η παρουσία του συνδέσμου και στα ηλεκτρονικά μέσα. Πράγμα που δεν υπήρχε καλά παλιά. Και μιλάω για τις συμμετοχές στις ηλεκτρονικές, για το Facebook μας, για το... ακόμα και για τα μέσα επικοινωνίας, δηλαδή mail, Viber κτλ. Έχουμε και το site, έχουμε και site, το sefas.gr, το οποίο ήταν αδρανό, είχε αδρανήσει για λίγο καιρό γιατί είχε κάποιο θεματάκι από την άποψη του προγραμματισμού, το οποίο τώρα είναι έτοιμο να το ενεργοποιήσουμε ξανά. Τώρα όμως και κυρία Κυπαρίση, αποκτήσατε και τηλεοπτική στέγη, μάλλον ραδιοφωνική και τηλεοπτική στέγη, μέσα από το Ράδιο Ραμόνα και από την εκπομπή του Βασίλη του Τσαντικίδη, εντός και εκτός στίβου, κάθε Τετάρτη, την ώρα ακόμα δεν την έχουμε βρει πραγματικά. Είμαστε στο πείραμα που κάνουμε για τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει κανονικά η εκπομπή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχετε το μικρόφωνο πάντοτε και την κάμερα. Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να σας βγάλουμε και μέσω Messenger και μέσω Skype. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία πάει πάρα πολύ μπροστά. Δεν έχει μόνο να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και εσείς και οι αθλητές σας. Εγώ θέλω να σας κάνω μια... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω μια ερώτηση να σας κάνω. Από οικονομικά, πώς κινείται το σωματείο, με τι πόρους? Γιατί λοιπόν, θα υπάρχουν κάποια... Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι από τις συνδρομές των μελών. Βέβαια, οι συνδρομές στηρίζουν ένα πολύ μικρό κομμάτι αναγκαστικά. Τα παράβολα των αγώνων και κάποιες εκδρομές που κάνουμε για τους αγώνες, τα οποία αφήνουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσό ίσα για να καλύπτουν τα έξοδά μας. Πέρσι, για να είμαι ειλικρινής, πήραμε μια καλή χορηγία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την κυρία Πατουλίδου, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, και το συμβουλό της, τον κύριο Ιωαννίδη. Και αυτά πρέπει να λέγονται. Ήταν βέβαια η χορηγία Ισίδος σε μετάλλια και κύπελα, τον οποίο όμως το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Δηλαδή το μισό κόστος των αγώνων θεωρώ ότι είναι τα πρόπαια. Μας είχε βοηθήσει κάποια στιγμή και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, με κάποια χορηγία. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον να βρούμε χορηγούς. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε έστω μικροχορηγίες. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια. Δηλαδή δεν το κάνουμε, όπως ξέρετε και εσείς, ας πούμε, πλέον στον αθλητισμό δεν ρίχνουν πολλά λεφτά. Και αυτό είναι πολύ κακό. Προσπαθούμε όλοι να συντηρηθούμε με ιδία μέσα. Και μέχρι το σημείο που τα καταφέρνουμε έχει καλώς. Τώρα το από εκεί και πέρα είναι το ερώτημα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε και αυτό να το απαντήσουμε. Ωραία. Μια χαρά. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό και ενδεχομένως δεν είναι και πρόθυμοι να βοηθήσουν. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τους βρούμε. Ήδη σας λέω, όποιοι μπορούν, πιστεύω ότι κάτι κάνουν. Το θετικό είναι... θετικό είναι ότι υπάρχει θέληση για να ανέβει ο σύλλογος και να αναδείξει τους αθλητές μάστερ, όχι μόνο στη συμπρωτεύουσα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι έχετε στόχους το να γίνετε πιο δυνατοί και περισσότεροι. Και λογικό είναι από εκεί και πέρα, εάν έχετε ένα καλό ΔΣ, όλοι να προσπαθήσουν να καταφέρουν, δηλαδή να βρουν ανθρώπους, να βρουν χορηγούς, να κλείνουν στάδια, να κάνουν αγώνες. Εν ολίγης να εξελιχθεί ο σύλλογος ακόμα πιο δημιουργικός. Μου έδωσε καλή πάσα ο Βασίλης τώρα. Με τα στάδια τι γίνεται, μπορείτε εύκολα να τα κλείνετε? Με τα στάδια να σας πω... Και ειδικά εσείς πάνω στη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχετε αρκετά. Έχουμε, κοιτάξτε, γι' αυτό σας μου δίνετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω και τη διοίκηση του Καφτατζογλίου, με την οποία ουδέποτε είχαμε πρόβλημα. Παίρνουμε το στάδιο, όταν το ζητάμε πάντα το παίρνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το μόνο μας πρόβλημα σε εμάς είναι το ιππητής του Καφτατζόγλου, ο οποίος είναι ο Ηρακλής. Πολλές φορές στη διάρκεια του πρωταθλήματος
αναγκαζόμαστε να δούμε το πρόγραμμα της Football League, ας πούμε, πέρσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε τους αγώνες. Γίνονται και όλοι οι αγώνες του ΣΕΓΑ εκεί, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί όσοι συνήθως μία μέρα παίρνει ο ΣΕΓΑ, μία παίρνουμε εμείς. Τα βρίσκουμε ακόμα και με, και με τη νέα ΣΕΓΑ στην ΕΔΟ. Έχουμε καλή συνεννόηση, αλλά το γήπεδο, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, όσο υπάρχουν και άλλα γήπεδα, εκείνα και εκείνα πάλι δεν είναι πολύ εύκολο. Αν θα χρειαστεί κάποια στιγμή, θα δοκιμάσουμε λογικά να πάρουμε έστω ένα αντελοκήπον, το οποίο έχει κανονικό 400 καρτάν. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί. Θα το δούμε τώρα, αν και εφόσον χρειαστεί. Εκτός Θεσσαλονίκης, Σέρες, Δράμα, Κοζάνη, στους όμορους δήμους, περιφέρειες, μάλλον όχι περιφέρειες, νομούς. Λοιπόν, κλείνονται τα στάδια, μπορείτε να σας τα δίνουν εύκολα. Από την αλήθεια, σας λέω, εμείς δεν έχουμε επιχειρήσει να κλείσουμε κάτι εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί όσες φορές έχουμε ζητήσει για αγώνες... Να του πω του Παναγιώτη ότι αυτά μόνο ο Δίας τα έχει κάνει ως τώρα. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι το εξής πράγμα. Ο ΣΕΒΑΦ Θεσσαλονίκης θα κάνει κάτι με τον Δίας Αθηνών? Υπάρχει αυτή η σκέψη, το συζητήσαμε μάλιστα στους αγώνες με τον κύριο Τσαντικίδη. Θα δούμε τι δυνατότητα υπάρχει να συνδιοργανώσουμε αγώνες, γιατί έτσι πως είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούμε να συνεργαστούν δύο και τρεις συλλογοί και καταφέρουν να συνεννοηθούν, είναι ακόμα καλύτερα, θεωρώ ότι θα βγουν καλύτερες διοργανώσεις. Υπάρχει σκέψη και υπάρχει μάλιστα και σοβαρή σκέψη να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε και κίνητρο και σε συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν τέτοιου είδους δραστηριότητα να δραστηριοποιηθούν. Ενώ και ο Δίας και εμείς θεωρώ ότι είμαστε από τους συλλόγους που έχουν αρκετά καλή δραστηριότητα. Ναι, και σίγουρα σε πληροφορώ ότι είμαστε κυνηγοί των αγώνων. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλουμε και θα το κάνουμε να έχουμε συνδιοργανώσεις, το οποίο θα μοιραζόμαστε πολλά και τιμές και δόξες και έξοδα. Έτσι, και έξοδα. Μην τα θέλει πολλά και τα καλά και τα κακά. Έτσι, ναι, μα έτσι είναι. Ακριβώς. Οι συνεργασίες αυτά έχουν. Στους αγώνες που διοργανώνονται, που διοργανώνετε εσείς, έρχονται ξένοι αθλητές, αναγνωρισμένοι. Ξένοι αθλητές, στους τελευταίους δύο αγώνες η αλήθεια είναι ότι ήρθαν κάποιοι αθλητές από την Αλβανία, οι οποίοι ήρθαν λίγο για να μπορέσουν και αυτοί να το δείξουν στη δικιά τους τη χώρα, γιατί και εκεί έχουν κάνει πλέον ομοσπονδία βετεράνων αθλητών και η Αλβανία, και θέλουν και αυτοί σιγά σιγά να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Ίσως και τα επόμενα χρόνια να κάνουν και αγώνες στα καινούργια στάδια που κάνουν, διότι μέχρι και στην Αλβανία έχει γίνει καινούργιο στάδιο. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν υπονοείς ότι θα μας ξεπεράσει και η Αλβανία σε εγκαταστάσεις σε αθλητικές, σε πληροφορώ ότι όσο πάμε εμείς μένουμε πίσω, όσο πάνε τα άλλα κράτη εξελίσσονται περισσότερο. Εξελίσσονται, είναι αυτό, ναι, αυτό αλήθεια. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξει η πολιτεία. Ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε ότι εμείς είμαστε το promotion των νέων αθλητών, και το λέω αγγλικά για να το καταλάβουν όλοι, ότι εμάς βλέπουν οι πιτσιρικάδες και λένε μακάρι να φτάσουμε και εμείς σε αυτές τις ηλικίες. Ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση? Η βαδίστρια, η πολύ καλή βαδίστρια που έχει η Καρδίτσα, η οποία και έχει πιάσει το όριο για Ντόχα για Ολυμπιακούς, η Δεσπριώτη, η οποία καθόταν και χάζευε τον κύριο Ομυρίδη στα 200 μέτρα. Δεν ήθελε να φύγει να πάει στη δουλειά της η κοπέλα, γιατί φαντάζομαι ότι κάνει πρωταθλητισμό υψηλό και πάει και δουλεύει μετά για να βγάλει τα αναγκαία της για να επιβιώσει. Και καθόταν λοιπόν στο στάδιο να δει τον κύριο Ομυρίδη 80 ετών, που είναι fit ο άνθρωπος, να τρέξει στα 200 μέτρα. Και μου λέει, τον είδα στην τηλεόραση, δεν πίστευα αυτό που έβλεπα, και ευτυχώς ήρθε σε αυτούς τους αγώνες και τον βλέπω πια ζωντανά. Οπότε
Είμαστε ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί αυτό η πολιτεία, να μπορούν να μας βλέπουν οι νέοι και να θελήσουν στο μέλλον, στα 50, 60, 70, 80, να είναι σε αυτή την άριστη κατάσταση που είμαστε εμείς. Όμως, θα πρέπει και εμείς λιγάκι να σπρώξουμε την κατάσταση, έτσι. Όχι σωστά, να... σωστά, γι' αυτό. Ακριβώς, και μάλιστα να και μία πρόταση, μπορούμε να κάνουμε μία συνδιοργάνωση, να κάνουμε μία συνδιοργάνωση, ένα meeting διεθνές. Αυτές έχει περισσότερες απαιτήσεις, αλλά θα ήταν πολύ καλό ως το άνοιγμα προς τους νέους πολίτες και προς τους εκτός του στίβου, ας πούμε, ανθρώπους. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του χρόνου, συγγνώμη που διακόπτω, του χρόνου θα το αναλάβει τελικά η Θεσσαλονίκη. Να σας πω την αλήθεια, εγώ την έκανα την πρόταση στην έκτακτη συνέλευση που έγινε προχθές. Θα πρέπει βέβαια να στείλουμε την πρόταση γραπτός και το φάκελο μέχρι το τέλος του χρόνου που θα γίνει τακτική γενική συνέλευση, οπότε θα αποφασιστεί εκεί. Εμείς πάντως και θέλουμε και μπορούμε να το διοργανώσουμε, αυτό πιστεύω. Και μετά άλλα μέλη που τους συζήτησα, δηλαδή εννοείται ότι δεν έχουν πρόβλημα και πολύ πιθανόν θα το αναλάβουμε εμείς. Θα δούμε βέβαια λίγο και το καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ για του χρόνου, θα δούμε και τι θα κάνει η Ηρακλής βέβαια, γιατί όσον αφορά τις ημερομηνίες, όχι για κάτι άλλο, όσον αφορά τις ημερομηνίες θα μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Πολύ ωραία. Θα το δούμε μέχρι τέλη του χρόνου αυτό. Ωραία, ωραία. Αν γίνουν προτάσεις για να έρθουν ξένοι αθλητές από τις γύρω χώρες, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, πιστεύεις ότι μπορεί να ανταπεξέλθει η διοργανωτική αρχή? Πιστεύω ότι όσον αφορά στην Καταρχήν, συγγνώμη, ένα πρόβλημα μόνο θα είπα. Συγγνώμη που διακόπτω. Το θέμα είναι ποια είναι η διοργανωτική αρχή. Ποια θα είναι? Εννοείται ότι είναι ο σύλλογος που διοργανώνει τους αγώνες και τους έχει πάρει. Δηλαδή, συν η Ομοσπονδία. Συν την Ομοσπονδία. Δηλαδή, αναλυτικά, ο ΣΕΒΑΣ Θεσσαλονίκης και ο ΕΒΑΣ. Τα ρωτάμε αυτά αφενός ότι εγώ δεν ξέρω, έχουμε και τους ακροατές και τελεθεατές που ακούνε και... Καλά κάνεις και ρωτάς. Σου λένε τι γίνεται. Μου έχουν στείλει ενδιαφέρον πάρα πολλοί άνθρωποι να ενταχθούν στο χώρο αυτό που είμαστε εμείς. Και μέσα από τη διαφήμιση που έχουμε κάνει βλέπουν ότι τους αρέσει ο στίβος, πράγμα που δεν γνωρίζανε ότι μπορεί να μπει σε μια ηλικία 30, 40, 50, 60 και βάλε για να λαμβάνει μέρος. Οπότε λοιπόν κάνω τώρα και αυτή την ενημέρωση για να περαστεί και αυτό μέσα στην κάμερα, ότι μαζεύουμε τον κόσμο, αρχίζουμε σιγά σιγά, κάνουμε αυτές τις διοργανώσεις και η ΕΒΑΣ είναι δίπλα για να στηρίξει αυτές τις διοργανώσεις. Βοηθάει και ο ΣΕΓΑΣ όσο είναι δυνατόν να βοηθήσει. Ναι, σε κάποια πράγματα ναι. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση μεταξύ ΣΕΓΑΣ και ο ΕΒΑΣ. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα συζητηθεί κάποια άλλη εκπομπή, να μην τα πούμε όλα σήμερα και αφήσουμε άλλους ομιλητές πίσω. Είναι ένα καυτό θέμα που πρέπει να πέσει λίγο θερμοκρασία έξω, να έχει δροσούλα, ίσως και καμιά βροχή. Πρέπει γιατί θα ανέβει η θερμοκρασία μέσα στο στούντιο και στα... Ναι, να μην ανοίξουμε τέτοιο θέμα τώρα με αυτό, είμαστε και καλοκαίρι. Θέλουμε κάτι άλλο να πούμε, ποιο πιστεύεις ότι ήταν ο καλύτερος αθλητής της διοργάνωσης και η καλύτερη αθλήτρια? Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί υπάρχουν τόσο καλοί αθλητές που θεωρώ ότι αν πούμε για κάποιον συγκεκριμένα, κάποιον άλλον θα τον ρίξουμε και δεν πρέπει. Ενδεχομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι για κάποια πρότυπα ηλικιακά και όχι επιδόσεων, αν και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούμε να πούμε για τις επιδόσεις τους, αλλά ηλικιακά και με βάση μάλλον την ηλικία και τις επιδόσεις, είναι ο κύριος Κώστας από την ΚΟ, ο οποίος είναι 90 χρονών και συνεχίζει να τρέχει με όρεξη εφήβου.
Μπράβο, ναι. Είναι η κυρία Μάγδα η Μανδύλα, η οποία και αυτή κοντεύει τα 80, το λέω υπογυναίκες τώρα, η οποία έχει και αυτή καλέσει τη δόση. Και τη χαίρομαι πάρα πολύ. Για πες μας τι αγώνισμα κάνει. Η Μάγδα η Μανδύλα κάνει 100, δικιάψα. Μπράβο. Έτσι για να ακούει και ο κόσμος. Έχει σφαίρα τώρα, μπράβο. Έκανε αποστάσεις πιο παλιά. Ναι, ναι. Είναι μια κυρία που ξεκίνησε όπως και ο κύριος Κώστας. Ο κύριος Κώστας ότι ξεκίνησε μετά τα 50, ίσως και λίγο αργότερα και έχει επιδείξει μια φοβερή. Πολύ αργότερα, πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα ξεκίνησε. 70. Ο άνθρωπος δούλευε. Ναι, ναι, δούλευε εινοποιός ο άνθρωπος στην ΚΟ, εινοποιός. Και στα 70 του σκέφτηκε να ξεκινήσει να αθλείται. Έτσι ακριβώς. Και έχει φτάσει στα 90 τώρα και έχει γίνει και παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν, μπράβο, ναι. Και η κυρία Μαγδάκα ξεκινήσει αργά. Είναι και ο κύριος Πολυχρωμόπουλος που είναι 97. 97, μπράβο, ναι. Και αυτό συνεχίζει. Και αυτό συνεχίζει. Και τρέχει τα 100 μέτρα, τα 200. Ακριβώς. Και είναι πολύ χαρούμενος άνθρωπος και... Έτσι. Οπότε, γι' αυτό λέω για αυτούς, από την άποψη ότι πρέπει να είναι πρότυπα για όλους μας. Δηλαδή, καλό αθλητή μπορώ να ξεχωρίσω. Δεν θέλω όμως, γιατί μπορείτε για κάποιο λόγο να ρίξω κάποιον άλλον που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Εσύ πήγες στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ναι, μπράβο, πήγες στους μεγαλύτερους σε ηλικία για να δείξεις τον κόσμο ότι φτάσανε σε αυτή την ηλικία κάνοντας έναν πολύ καλό προγραμματισμό στη ζωή τους. Έτσι. Ακριβώς. Και βέβαια η άθληση τους έφερε να είναι σε άριστη κατάσταση παρά τα χρόνια αυτά που έχουν διανύσει στη ζωή τους. Ακριβώς. Γιατί καλούς αθλητές μπορούμε να βρούμε, γιατί οι πανελλήνια ρεκόρ γίνανε, βαλκανικά ρεκόρ γίνανε και μάλιστα τα βαλκανικά είναι από δικές μας αθλήτριες, πάλι γυναίκες. Πανελλήνια ρεκόρ πάλι από γυναίκες του συλλόγου μας. Εντάξει. Συμπεριλαμβανομένης και μου, αλλά τέλος πάντων ναι, δεν ναι, αυτό ναι, δεν ναι. Το συζητάω. Σωστά, έχεις δίκιο, πρέπει να τα λέμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε. Εντάξει, ήταν πιο πολύ για... Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά γι' αυτό λέω, δηλαδή, πέρα από τις επιδόσεις, πρέπει λίγο σε αυτές τις ηλικίες να κρίνουμε και την όρεξη που έχει ο άλλος για να ασχοληθεί με αυτό. Ναι. Και μιλάμε για τις πιο μεγάλες. Γι' αυτό τους θεωρώ πρότυπα και γι' αυτό τους ξεχωρίζω. Μπράβο. Αντί να τρέχουν στους γιατρούς κάθε τρεις και λίγο και να θέλουν τα φάρμακά τους, λένε που να ξυπνήσω να πάω για προπόνηση. Έτσι, αντί να πούν να ξυπνήσω να πάω στο καφενείο ή να ξυπνήσω να πάω στο γιατρό να πάρω τα φάρμακά μου. Έτσι. Να πάω να τρέξω, να πάω να κάνω βάρη, να πάω να ρίξω, να πάω να πηδήξω, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Ετοιμάζουμε την επόμενη αποστολή για πού? Η επόμενη αποστολή είναι για τους Βαλκανικούς Αγώνες του Βουκουρέστη. Πολύ ωραία. Και μάλιστα θα ξεκινήσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες να την ετοιμάζουμε. Βέβαια προηγούνται οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες στη Βενετία. Εκεί βέβαια εκ των πραγμάτων θα πάνε κάποιοι αθλητές μας, όχι πάρα πολύ. Οπότε δεν θα πάνε οργανωμένα σαν γκρουπ, αλλά θα πάνε στους Βαλκανικούς. Σαν ελληνική ομάδα. Στη Ρουμανία. Σαν ελληνική ομάδα θα πάμε εκεί. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Διότι διαπρέπουμε στους Βαλκανικούς, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάντα οι αποστολές μας είναι πολυπεθείς, έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Όπως βλέπουμε λοιπόν, θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, δεν θέλω. Βλέπω ότι είναι πήρες φόρα, επειδή πήρες φόρα και σε έκοψα ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που όντως έχω παρατηρήσει και εγώ στα τόσα χρόνια από το 2005 που ασχολούμαι με τους βετεράνους αθλητές, είναι ότι παρόλο τις αντίξωες συνθήκες που κάνουμε προετοιμασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές, έχουμε την καλύτερη ομάδα στα Βαλκάνια μάστερ αθλητών. Κοντραριζόμαστε βέβαια με τους Τούρκους, αλλά οι Τούρκοι είναι 60 εκατομμύρια. Είναι πολλά εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια και εμείς είμαστε τίποτα να πούμε, 10. Ακριβώς. Και ακριβώς. Παρόλο τα στάδια μας που είναι σε κατάσταση κάκιστη, μπορούμε και βγάζουμε επιδόσεις, πράγμα που με προβληματίζει εμένα, γιατί σκέφτομαι ότι αν είχαμε καλύτερα στάδια, τι θα κάναμε. Τι θα κάναμε, έτσι. Είμαστε, μάλλον μας αρέσουν τα δύσκολα, είμαστε περασμένοι για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα, γι' αυτό. Στα εύκολα είμαστε καλοπερασάκηδες πιθανόν και στα δύσκολα είμαστε ήρωες, έτσι.
σαν λαός. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να... Για πες μου κάτι. Οπότε λοιπόν είπαμε για την Ρουμανία το Σεπτέμβριο, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και βέβαια εσείς θα διοργανώσετε και το φθινοπορεινό πρωτάθλημα στο... Θα το διοργανώσουμε και το φθινοπορεινό πρωτάθλημα στο Καφτατζόγλιο. Μπράβο. Αυτό βέβαια θα το δούμε αρχές Φθινοπορεινού, να δούμε τι ημερομηνίες βολεύουν, το οποίο θα γίνει όπως κάθε χρόνο γύρω στα τέλη Οκτωβρίου, ίσως πρώτη βδομάδα του Νοεμβρίου, και προσανατολιζόμαστε να κάνουμε και τέλη Αυγούστου μία προβαλκανική μερίδα, αλλά θα είναι η μερίδα, θα είναι πιο λίγα τα αγωνίσματα, θα είναι λίγο έτσι πιο χαλαρά, πάντοτε, τηλεοπτικά, τα κριτές και τα λοιπά. Ναι, τηλεοπτικά μέσα εκεί τα εγχώρια, τα τοπικά μέσα εκεί της Θεσσαλονίκης, αν ανταπεξέλθονται, αν είναι συνεργάσιμοι. Κοιτάξτε, έχουμε κανένα δυο εφημερίδες στις οποίες δουλεύουν δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολούνται με το στίβο, οπότε έχουμε μια μικροκάλυψη, θα έλεγα. Κάποια στιγμή παρουσίασε και έδειξε ενδιαφέρον μάλλον και η ΕΡΤ3, θα το δούμε τώρα βέβαια αυτό μετά το καλοκαίρι, κατά πόσο μπορεί να έρθει να καλύψει έστω ένα μικρό μέρος των αγώνων. Εντάξει, θα θέλαμε να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον, αλλά τι να κάνουμε, θα βολευτούμε και με αυτό που υπάρχει και ελπίζω να κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να τους παρακινήσουμε να ασχοληθούν περισσότερο. Εγώ θα σου κάνω μια ανοιχτή πρόταση από το Ραμόνα TV, ο οποίος εδώ ο φίλος μου έχει την δυνατότητα να βγάλει live μέσω web μια διοργάνωση. Και αν τυχόν ποτέ θελήσετε μια βοήθεια σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε κάλλιστα με αρκετές κάμερες να κάνει αυτό που λέμε live από μια διοργάνωση για να τη βλέπουν όλοι τους κόσμους. Σε επίπεδο πάντοτε web, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλή πρόταση. Εμείς στα ζεύξια θα έχουμε το streaming, το live streaming. Με το Ραμόνα TV, οπότε θα μπορούν και οι Θεσσαλονικείς να απολαύσουν τα ζεύξια. Θα το κάνουμε μαγνητοσκόπηση την άλλη μέρα. Ναι, θες να το κάνεις. Της Κυριακής δηλαδή, το Σαββάτο θα το δείξουμε Κυριακή και της Κυριακής θα το δείξουμε τη Δευτέρα. Εντάξει, και αυτό είναι. Ακόμα και αυτό μια χαρά. Ναι, είναι καλό. Θα τα πούμε και εκεί φαντάζομαι. Εντάξει, για να μπορέσουμε σιγά σιγά. Θα κατέβετε στην Αίγινα δηλαδή. Αυτή τη σκέψη, ναι, αυτό σκέφτομαι και όχι μόνο προσωπικά, τώρα που μιλάω και με κάποιους άλλους δικούς μας αθλητές, έλεγα άτομα να κατέβουμε σαν Θεσσαλονίκη κάτω, έστω να έρθουμε 4, 5, 6, να είναι ένα όμορφο νησί και βέβαια... να συνδυάσουμε, να κάνουμε και κανένα μπάνιο, δηλαδή κάνουμε ζέντα. Στον αγώνα μας θα κάνουμε και ένα μπάνιο, ευκαιρία είναι. Βέβαια, ευκαιρία βέβαια. Είναι. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, κυρία Κυπαρίση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία, το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι η επόμενη συνομιλία μου θα είναι με τον Ιούλιο τον Άμποτ, ο οποίος είναι νομίζω αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του συνδέσμου. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, ναι. Οπότε θα το παίξω γυναίκα τέλος, άντρα ο επόμενος. Αφού έχετε κάνει το σύλλογο δυνατό και στους άντρες και στις γυναίκες, μετά θα πάω στον Ιούλιο τον Άμποτ και να του πω: σωστό! Έλα εδώ Ιούλιο, για πες μου και για τους άντρες, ποιο είναι το μυστικό. Σωστό! Να μας μιλήσει. Να του πείτε να προσέξει τι θα πει για τους άντρες, παραμονεύω! Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε. Αυτό πιστεύω. Κατά πάσα πιθανότητα θα τα πούμε. Ωραία. Είστε πανηδίν. Είστε πανηδίν λοιπόν. Καλό βράδυ. Γεια σας στην εκπομπή. Καλό βράδυ. Γεια σας. Για τον κόσμο λοιπόν να πω ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Βετεράνων που έγινε στην Καρδίτσα υπήρχαν 340 συμμετοχές. Ναι. Γίνανε δυνατές κούρσες και στα 5.000 μέτρα που... πραγματικά βλέπαμε τιτανομαχίες 55 άριδων να παίζουν κάτω από 18 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα,
55 άριδων. Δηλαδή, ωραία πράγματα μέσα στο στίβο. Τώρα ρίχνουμε πίσω σου, είσαι μόνος στο πλάνο. Ωραία, ωραία. Και πίσω ωραία. Σου ακριβώς βλέπουμε καρδίτσα. Καρδίτσα. Λοιπόν, γίνανε πολύ δυνατές επιδόσεις σε πολλά αγωνίσματα. Φαντάσου ότι ο πρώτος στα 100 μέτρα στην κατηγορία των 35 έκανε 11.83. Πρέπει να πούμε εδώ και τα πλάνα για να μην ότι... Είναι παρμένα από αεραστημική κάμερα. Είναι παρμένα από αεραστημική κάμερα. Και περιμέναμε live. Περιμέναμε live κάποιοι... Μας είχαν ενημερώσει οι άνθρωποι εκεί ότι για live, αλλά πιθανόν κάτι δεν πήγε καλά. Ναι. Συμβαίνει αυτό και σε σοβαρές, μεγαλύτερες έτσι, διοργανώσεις και ομοσπονδίες να χαλάσει η δουλειά στο παραπέντε και να μην γίνει κάτι. Εμείς όμως μαζέψαμε υλικό από διάφορους αθλητές που τα βγάλαν στο διαδίκτυο, σύν το δικό μας που υπήρχε, και έτσι μπορέσαμε και κάναμε ένα ποτπουρί που λέμε, για να μπορέσουμε να δείξουμε εικόνες στον κόσμο. Στα 100 μέτρα η κατηγορία των 35 ετών ήταν δυνατή, δηλαδή οι αθλητές παίξανε στο 11.83 με 11.80. Να πούμε γρήγορα ότι από την άουσα στην ηλικιακή κατηγορία του 40 ο Αποστολίδης ήταν ο νικητής με 12.45. Στην κατηγορία 45 ο Τσιόλης, ο Κώστας του Ασεδά, ήταν νικητής με 12.43. Βλέπουμε τις πολλές επιδόσεις εκεί στο 12 και κάτι. Και στην κατηγορία την 50 ο Μάριος Χριστοφορίδης έκανε πιθανόν την καλύτερη επίδοση όλων, το 11.88. Ηλικιακά μιλάμε, έτσι, με βάση την ηλικία. Και στην 55 παίξανε μετά λίγο πιο αργή η χρόνη. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι ήταν πολλά τα αγωνίσματα, δηλαδή 100, 200, 400, 800, 1500. Έμπαινε λοιπόν το πρόγραμμα πολύ στον κόσμο, βλέπαμε συνεχόμενα κούρσες, δεν βαρεθήκαμε, κούρσα στην κούρσα, κούρσα στην κούρσα, βλέπαμε λοιπόν να γίνεται πραγματικά ένα υπερθέαμα, γιατί ταυτόχρονα γινόντουσαν και οι ρήψεις στο εξωτερικό χώρο του σταδίου, έτσι. Κόσμο είχε. Αυτοί που ήρθαν να δουν, ναι. Αν ήρθαν να δουν από την καρδίτσα. Καλά, για τις συμμετοχές ξέρουμε ότι είναι γύρω στα 300. Δεν ήρθαν πάρα πολλοί καρδιτσιώτες, και αυτό ίσως γιατί να μην έγινε και η ανάλογη διαφήμιση που θα έπρεπε. Όμως βοήθησε ο Δήμος και η Περιφέρεια το να γίνει αυτή η διοργάνωση. Δηλαδή βοήθησε ο Δήμος και η Περιφέρεια στα έξοδα των αγώνων, στα κύπελα που ήταν πολύ μεγάλα, στα μετάλλια, στα διπλώματα. Δεν μπορεί να πει κάτι κανείς ότι χώλινε κάπου εκεί αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Καλύφθηκαν έξοδα κάποιων ανθρώπων στα ξενοδοχεία. Δεν είχε πολλά ξενοδοχεία αυτή η πόλη. Δηλαδή μόλις με 2-3 ξενοδοχεία πόσους να μπορέσεις να φιλοξενήσεις. Είχε ξένες συμμετοχές που ήρθαν. Έχουμε ένα μήνυμα για σένα, δεν ξέρω, ακούγομαι εγώ, ναι. Λοιπόν, αξιόλογη προσπάθεια του Δίας και του Βασίλη από το Μίτσελ Κουτσουδάκη. Ο κύριος Κουτσουδάκης είναι ο γενικός γραμματέας, ο γραμματέας της ΟΕΒΑΣ, της Ομοσπονδίας. Ένας πάρα πολύ καλός και χρήσιμος άνθρωπος. Παλιός αθλητής του Πανιωνίου νομίζω. Να τον καλησπερίσουμε γιατί μας βλέπει, βέβαια. Για να γράψει το σχόλιο. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Χρήσιμος άνθρωπος στην Ομοσπονδία, ο οποίος είναι συχνά πυκνά στα γραφεία για να μπορεί να βοηθήσει τις δηλώσεις των αθλητών, μαζί με την κυρία Μελάνα Σημεωνίδου είναι άνθρωποι, και μαζί με τον Κώστα, τον Νεοφώτιστο, τον κύριο Κατσαούνη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κάθε μέρα δουλεύουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν την Ομοσπονδία, και εργάζονται χωρίς να πληρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ούτε από κάποιον άλλον φορέα.
μόνο και μόνο με την αγάπη που έχουν για το χώρο αυτόν. Οπότε πιστεύω ότι δικαιολογημένα τους προσέχουν οι διοργανωτές, έτσι, και βέβαια βρίσκονται μαζί μας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις για να έχουν και αυτοί τον ρόλο τους εκεί που χρειάζεται. Να κάτσω να αναλύσω λιγάκι λοιπόν για τους αγώνες, ότι οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Έχουν αναρτηθεί ήδη και τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να δει σε τι επίπεδο. Πριν μου πεις αυτά που θέλεις να μου πεις, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τη διοργάνωση, πώς ήταν η διοργάνωση. Σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιητική. Σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιητική. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι τρέχανε να έχουν ό,τι μπορούσαν έτοιμο. Νερά υπήρχαν στο ψυγείο, σε ψυγείο που μπορούσε να πάει οποιοδήποτε αθλητής να ανοίξει το ψυγείο και να πάρει όσα νερά. Ζέστη υπήρχε, θερμοκρασία, τι πόσο ήταν. Η θερμοκρασία στην πόλη ήταν 36 με 37 βαθμούς το μεσημέρι. Εγώ συμπληροφορώ ότι κάποια στιγμή κάηκα στην πλάτη, γιατί ως πρόεδρος του Δίας έπρεπε να είμαι συνέχεια είτε στο στάδιο μέσα είτε έξω στο χώρο των ρήψεων. Οπότε ήμουνα στον ήλιο όλη τη στιγμή. Πίναμε νερό συνέχεια και το νερό δεν το καταλαβαίναμε, δηλαδή δεν πηγαίναμε τουαλέτα, γιατί το νερό δεν προλάβαινε να φτάσει χαμηλά. Εξατμιζότανε τελείως το νερό. Από τον υδρότα θέλεις, από τη ζέστη, πίναμε συνέχεια πάρα πολύ νερό και τελικά βλέπαμε ότι προχωράγαμε και συνεχίζαμε να βγάλουμε τους αγώνες μέχρι το βράδυ αργά, που τελικά και τα δύο βράδια, και του Σαββάτου και της Κυριακής, ο καιρός άλλαξε άρδιν. Του Σαββάτου με βροχή και κεραυνούς που πέθανε αβέρτα, και την Κυριακή με μπουρίνι, που η θερμοκρασία έπεσε 10 βαθμούς μέσα σε... Ναι, αλλά τα πλάνα που μου φέρνεις είναι καθαρά. Τα πλάνα είναι καθαρά γιατί, γιατί την ημέρα είχε ζέστη. Την ημέρα είχε ζέστη και γόμασταν, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Την ημέρα είχε ζέστη και γόμασταν και το βράδυ είχε δροσιά. Και οπότε εντάξει, ήταν λιγάκι ο καιρός μπερδεμένος. Να περάσουμε λοιπόν επί της ευκαιρίας να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ΣΕΒΑΣ Αθήνας, τον Βασίλη τον Ανδριάδη. Να τον πάρουμε και ένα τηλέφωνο, γιατί ακριβώς, μας περιμένει γιατί ο άνθρωπος. Μας περιμένει εδώ και αρκετή ώρα. Και αρκετή ώρα και δεν τον έχουμε πάρει ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΣΕΒΑΣ Αθηνών ήταν πρώτος στα συνολικά μετάλλια. Ανδριάδης, έτσι. Ανδριάδης. Ναι, ναι. Ο Βασίλης Ανδριάδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου, ήταν πρώτος λοιπόν στα συνολικά μετάλλια, τον βλέπω στα 74. Στους άντρες βέβαια είχε 66, πιο πολλά μετάλλια από όλους τους συλλόγους. Και να μιλήσουμε μαζί του, εφόσον και μπορέσει. Βασίλη, καλησπέρα στο Ράδιο Ραμόνα. Είμαι ο Βασίλης Τσαμπικίδης και θέλω να μιλήσουμε σχετικά με τον Σύλλογο των ΣΕΒΑΣ Αθηνών για την πρώτη θέση που πήρε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την επιτυχία που είχε, ξέρω εγώ, σε αυτή τη διοργάνωση. Μάλιστα. Πες μας λοιπόν λίγα λόγια για το ΣΕΒΑΣ Αθηνών, την ιστορία του, τα μέλη και όλα. Ο ΣΕΒΑΣ Αθηνών ιδρύθηκε το 1983. Είναι ο πιο παλιός ιστορικός σύλλογος βετεράνων ή διαχρονικών αθλητών, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε. Απαριθμούμε σε ενεργά και μη μέλη στο σύνολο γύρω στα 500, 490 με 500. Από την ημέρα που ιδρύθηκε δηλαδή το σύλλογος μέχρι και σήμερα, αυτά είναι τα μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί. Άλλοι σταματήσανε, άλλοι συνεχίζουνε, άλλοι θα ενεργοποιηθούνε. Κάθε χρόνο ετησίως διοργανώνουμε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, είτε ημερίδες είτε πρωταθλήματα όπως είναι τα τρίτσια ή η σμήμη κάποιων προφανών των αθλητών.
διοργανώνουμε διάφορες εκδρομές για τη συμμετοχή των αθλητών σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν καλές επιτυχίες. Φέτος μεταβήκαμε στην Καρδίτσα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ήταν ένα ίσως από τα καλύτερα πρωταθλήματα που έχουν γίνει των βετεράνων. Πολύ καλή συμμετοχή, καλές επιδόσεις και ο Σεβάστης Αθήνας πήρε 64 χρυσά μετάλλια. Συνολικά βλέπω εδώ στον πίνακα 74. Συνολικά βλέπω 74, ναι. Και 64 έχει η Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι, ναι, είσαστε πρώτοι στους άντρες με 66 μετάλλια, ναι, έναντι του Ασεδάς που ήταν με 38, και στις γυναίκες δεν βλέπω πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πες μου το γιατί. Οι γυναίκες δεν δώσαμε συμμετοχή, γιατί τώρα που αρχίσαν οι γυναίκες να θέλουν, δημιουργήθηκαν, δεν ήμασταν οι πρώτοι. Οι γυναίκες λιγάκι είχαν κάποια αποχή, μη αθλητική δραστηριότητα. Περισσότερο συνεχίζαν με τους run grids, αυτούς τους δρόμους, τους ανωμάλους επί ασφάλτου που γίνεται. Ναι, ναι. Τώρα που εμείς κυνηγάμε να έρθουν, κάποιες γυναίκες θα έρθουν, αλλά είναι και ευχάριστο την Αλπεβάτ, γίνανε αρκετά σωματεία. Δεν είναι όπως ήταν ο Σεβάς ο μοναδικός σύνδεσμος στην Αθήνα, τώρα έχουν γίνει αρκετοί, ναι, όπου οι γυναίκες μοιράζονται πλέον. Έχουμε δώσει μια βαρύτητα, γιατί όπως γνωρίζει ο βετερανισμός είναι μια υπόθεση η οποία συνδέεται και με την οικογένεια. Όταν ο σύζυγος αθλείται και αθλείται και η γυναίκα, οπότε αυτή που θα πάει στο σύνδεσμο που είναι ο σύλλογος. Τυχαίνει οι άλλοι να δώσουν περισσότερη βαρύτητα. Εμείς δεν το επιδιώξαμε, θα το επιδιώξουμε δηλαδή, φέρνουμε και εμείς τις γυναίκες να έρθουν. Γιατί οπωσδήποτε και άλλη έμφαση θα δώσουμε και περισσότερο κόσμο θα τραβάμε. Το γυναικείο στυλ στις γυναίκες αγωνίσματα έχουν και αυτοί το δικό τους σύνολο και πρεστίζ, οπότε πιστεύω θα το επιδιώξουμε. Ο λόγος είναι ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν κυνηγήσαμε, δεν επιδιώξαμε να φέρουμε γυναίκες. Ναι. Περισσότερο ερχόταν, γράφονταν οι άντρες, μέναμε εκεί. Συνήθως θέλει όμως ένα κυνήγι, το οποίο θα το αρχίσουμε με τη νέα περίοδο, ναι, να εμπλουτίσουμε και εμείς μέσα στο δυναμικό μας γυναικείο αθλητισμό, ναι, καλό. Όντως, προηγουμένως είχα μιλήσει με την κυρία Κυπαρίση από τον Σεβάς Θεσσαλονίκης και, ναι, μας είπε ας πούμε το πόσο έτρεξε για να μπορέσει να μαζέψει όλες αυτές τις αθλήτριες και να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα, που ήταν και η νικήτρια. Όντως είχε από τις πιο ισχυρές γυναικείες ομάδες ο Σεβάς Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Και αυτό που μας είπε δηλαδή ήταν ότι το κυνήγησε η ίδια με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσει... Κοίταξε. Ναι, ναι. Ήταν η γυναίκα, απευθύνθηκε στον κύκλο το δικό της, ναι, ναι, της έπεσε, ήρθανε. Το ίδιο βασικά μπορούμε να κάνουμε και εμείς, όχι υπάρχει δικαιολογία ότι επειδή ήταν γυναίκα, μπορούμε να το επιδιώξουμε και εμείς αυτό. Ναι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι γενικά στα πανελλήνια πρωταθλήματα και σε όλους τους αγώνες, είτε είναι σμιμιν κάποιον είτε είναι ημερίδες, ναι, να έχουμε συμμετοχή. Τώρα, εάν δεν είναι στο Σεβάς και είναι στο Δίας, στο σωματείο που είσαι και εσύ, το οποίο είναι ένα πολύ καλό και δραστήριο σωματείο, και είναι κάπου αλλού, δεν θα μας απασχολεί τόσο πολύ. Μας απασχολεί ο σύνολος των βετεράνων αθλητών, ναι, το σύνολο των βετεράνων που πρέπει να έρθουν να ασχοληθούν. Ναι, σωστά, σωστά. Και αυτό να πω και σε εμάς τους διοικούντες, κατά πόσο θα διοργανώνουμε καλούς αγώνες, θα τους εξυπηρετούμε καλά, να είμαστε άρτη σε όλα αυτά που κάνουμε, γιατί ο βετεράνος θέλει και λιγάκι το τέλειο τώρα, δεν είναι το μικρό το παιδάκι. Ζητάει κάτι παραπάνω δηλαδή, έτσι. Βέβαια, κάτι παραπάνω, οπωσδήποτε. Και είναι κάποιοι οι οποίοι δεν ασχοληθήκαν με πρωταθλητισμό στα νιάτα τους, έρχονται τώρα, και οι άνθρωποι αυτοί το βλέπουν με άλλο μάτι. Ενώ ο πρωταθλητής που είναι χορτάτος, γεμάτος από το μετάλλιο και από τα πάντα, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ναι, ναι, έρχεται σωστά προσωπικά να κάνει μια καλή επίδοση για να διατηρεί τα επίπεδα του υψηλού αθλητισμού. Ναι. Των βετεράνων εννοώ, όχι του άλλου. Τη διοργάνωση λοιπόν την είδες πάρα πολύ καλά στην Καρδίτσα. Πες μου λιγάκι... Ήταν... Ναι,
Ποιο... Ναι, ήταν ένα στάδιο το οποίο πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είδες ήταν δίπλα ο βοηθητικός χώρος όπου μπορούσαμε να κάνουμε τις ρήψεις, δεν ήταν απομεμακρυσμένοι. Ναι. Είχε ένεση χρόνου από κάθε αγώνισμα, δεν ήταν συμπιεσμένα τα αγωνίσματα, που σημαίνει ο αθλητής μπορούσε να φεύγει και από ένα αγώνισμα τον ίδιο χρόνος να ξεκουραστεί έστω 5 λεπτά, όχι να αγωνίζεται σε... Υπήρχαν αθλητές που όντως αγωνιστήκαν σε 2-3, γιατί θέλανε να κάνουν πολλά αγωνίσματα. Και 4 αγωνίσματα και... ακόμα, έτσι. Μπράβο. Ναι. 4 αγωνίσματα συν μια σκυτάλη. Συν μια σκυτάλη είχαν φτάσει 5 αγωνίσματα, δηλαδή πηγαίναμε, το 5 αθλητό κάνανε δηλαδή, με λίγα λόγια. Ωραία. Αυτοί οι αθλητές μπορώ να πω κουραστήκαν, γιατί κάποια αγωνίσματα που θέλαν να πάνε μαζί ήταν δίπλα. Το ένα μαζί με το άλλο ταυτόχρονα. Εγώ που έκανα 2-4 αγωνίσματα είχα ένα απόσταση το ένα με το άλλο, δεν με κούραζε. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει από εδώ και στο εξής να γίνουν διαγώνες, έτσι. Θα πρέπει την ευκαιρία που μιλάμε και εδώ να ευχαριστήσουμε το Γυμναστικό Σύλλογο Καρδίτσας, και ειδικά έχω να πω σε ένα άτομο που έδωσε την ψυχή του, τον Γιώργο τον Σδόκο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε μόνο και μόνο με τη φόρτιση που είχε για να βγει καλά το πρωτάθλημα. Είχαμε πάρα πολλούς κρικές σαν πρόσκυπτα, όπου δεν χρειάστηκε, γιατί σε κάποιους άλλους αγώνες χρειαζόταν ο αθλητής να βοηθάει να βάζουμε τον πύχη να κάνει το επικοντό ή το ύψος. Ναι. Ή να πάρει το... να εισάξει το σκάμα του μήκους, επί παραδείγματι, ή να στήσει ένα εμπόδιο. Τώρα ήταν όλα, τα κάνανε οι κριτές. Δεν χρειάζεται να ζητήσει βοηθήσει καθόλου. Πολύ ωραία. Γι' αυτό το θεωρούμε σαν τέλειο. Όχι ότι η Λάρισα ή τα Τρίκαλα ή και εδώ που γινόταν δεν πετύχανε. Ναι. Απλώς μπορώ να πω ότι υπήρχε η άνεση αυτή που πρέπει να έχει ο βετεράνος αθλητής και να δέχεται να γίνονται έτσι αγώνες. Σωστά, σωστά. Ποια είναι η επόμενη διοργάνωση που θα κάνει ο Σεβάς Αθηνών? Η επόμενη διοργάνωση. Τώρα όπως γνωρίζεις έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Βενετία και μετά έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή οι αθλητές θα πρέπει να κάνουν κάποιον αγώνα για εκεί, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, δεν μπορούμε, δεν φυξάρεμε ακόμα ημερομηνία, γιατί θα πρέπει να δούμε τα στάδια πότε θα λειτουργήσουν εν ώψη καλοκαιριού, γιατί κάποια είναι κλειστά. Να κάνουμε μία ημερίδα αγωνιστική εν ώψη των πανευρωπαϊκών που θα συμμετάσχουν αθλητές αρκετοί, όχι μόνο του ΣΕΒΑΣ και από όλα, από όλους τους συνδέσμους, όπως επίσης και μια προβαλκανική μερίδα, γιατί είπαμε ο κάθε ΣΕΒΑΣ δεν θα είναι να φροντίζει μόνο τους δικούς αθλητές, πρέπει να φροντίζει για όλους τους αθλητές, έχουμε και έχουμε συμμετοχή σε όλοι, οπότε το κίνημα είναι γενικό και ομαδικό. Δεν είναι τι έκανα εγώ, τι έκανες. Όταν απολογούμαστε, θα απολογούμαστε, λογικό πρέπει να είναι, να απολογούμαστε για το σύνολο των βετεράνων. Όχι τι κάνει. Ο Δίας έχει μια καλή λειτουργία, λειτουργεί σωστά. Ο Σεβάς λειτουργεί σωστά. Ομαδικά λειτουργούμε σωστά ή ο καθένας κοιτάζει την πάρτη του. Όχι. Βασικά λοιπόν ξέρεις ότι οι συνεργασίες που έχουμε κάνει ήταν πάρα πολύ καλές. Άριστες, και αυτό λοιπόν μας έδωσε το έναυσμα να μπορούμε, αφού πήραμε μαθήματα αρκετά, να μπορούμε να κάνουμε και καλούς αγώνες, να έχουμε και καλές συμμετοχές και να διορθωνόμαστε και συνέχεια. Γιατί κάνεις το καλό, για να διορθωθείς πρέπει να κάνεις το καλύτερο και να πεις ότι έχω αποτέλεσμα. Σωστά, σωστά. Άραγε λοιπόν θα προσπαθήσουμε από τη νέα περίοδο να κάνουμε περισσότερους αγώνες. Όπως ξέρεις οι βετεράνοι αθλητές ό,τι κάνουν το πληρώνουν οι δύο εξόδους, στηρούνται από το στέρημα του σπιτιού για κάτι, για να έχουν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους, την εκδρομή τους. Και γι' αυτό και μια επιθυμία είναι, μιας και μιλάμε και κάποιος μας ακούει, μήπως βρούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μέσω του βετερανισμού να διαφημιστούν, οπότε μπορούμε άνετα να έχουμε μια χορηγία, αυτό ζητάμε. Ωραία. Έστω και μηδαμινή, ό,τι μπορεί ο καθένας, εμάς είναι χρήσιμο και το 1 ευρώ. Σωστά, σωστά. Για να λειτουργήσουμε σωστά. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο θέλεις να μας πεις για τον Σεβάς Αθηνών, κάποιους άλλους στόχους που έχει αυτός ο σύλλογος? Κοίταξε άλλους στόχους. Πάντα ο στόχος θα είναι πια με το ΕΦ αγωνίζεσαι, με σωστούς αγώνες, σωστό και πολύ καλό συναγωνισμό. Θέλω να είμαστε κοντά στα μέλη τα δικά μας, να τα φροντίζουμε και να όσο μπορούμε να τους ξεπεριδούμε καλύτερα. Ναι. Και επειδή είναι και πιο ιστορικό σύλλογο, να δίνουμε και ένα μάθημα
προς τα έξω, το βλέπουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί όταν έχεις τα πρότυπα κάποια, πες να φτάσεις κάπου εκεί. Αρχίζει η επαρχία τώρα και βλέπει και δημιουργεί καινούριους συνδέσμους, και αυτό είναι ευχάριστο. Οπότε εντάξει, το επιχείρημα μας είναι το χρόνο να κάνουμε καταγόνες και επ' ευκαιρία ενδέχεται το 2021 μαζί με την Ομοσπονδία και ο ΣΕΒΑΣ σαν πρωτεργάτης, αλλά παράλληλα και η συνεργασία η δική μας και ο ΔΙΑΣ και άλλα δύο-τρία σωματεία θα επιδιώξουμε να πάρουμε τους πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Αθήνα, για το, στην Ελλάδα γενικά για το 2021. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ένας στόχος όχι μόνο της Ομοσπονδίας αλλά και του ΣΕΒΑΣ και σε εσένα απαινούμε βασικά στα ΔΙΑΣ αφού συνεργαζόμαστε και... Έτσι ακριβώς. Άρα και του χρόνου οι στόχοι θα είναι από κοινού οι ίδιοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό να το πούμε στον κόσμο, ότι οι κινήσεις που κάνουμε να φέρουμε ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι υπέρ της χώρας μας και όχι μόνο... Ασφαλώς είναι. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει σε πολλούς ανθρώπους είναι ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος αποφέρει οικονομικά ωφέλη, ο αθλητικός τουρισμός που οι ξένες χώρες το έχουν ως κανόνα, δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται διοργανώσεις πανευρωπαϊκές σε μικρές πόλεις καμιά φορά, είχε τύχει δηλαδή στην Ουγγαρία. Ναι, δημιουργεί την ανάπτυξη στη μικρή κοινότητα που θα την προωθήσει. Ακριβώς. Και για τουριστικά και για πολλούς και διαφόρους λόγους δίνει προώθηση, γιατί αν πούμε στην Ελλάδα, την Αθήνα, την ξέρουν όλοι και την γνωρίζουν. Θέλω να προωθήσουμε και κάποιους άλλους νομούς. Ναι, κάποιες άλλες ωραίες πόλεις με τουριστικό περιεχόμενο και ιστορία. Ακριβώς. Που ο κόσμος έξω το γνωρίζει, αλλά εμείς δεν το διαδίδουμε τόσο καλά. Αυτό λοιπόν που ήθελα και να... γι' αυτό... Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν έγινε μια πάρα πολύ καλή κίνηση το να δηλώσουμε αυτό το ενδιαφέρον για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2021. Και εμείς σαν Δίας βέβαια σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας και εμείς τους αγώνες στην Αίγινα στις 29 Ιουνίου, τα Ζεύξια. Αυτό λοιπόν δείχνει το ότι θέλουμε να φέρουμε κόσμο να δει, έτσι, να λάβει μέρος. Αυτοί που θα έρθουν να λάβουν μέρος θα φέρουν και τις οικογένειές τους, οπότε έρχεται περισσότερος κόσμος, είναι το κέρδος που θα υπάρχει. Μα όλες οι πόλεις εκεί αποβλέπουνε, γιατί όπως γνωρίζουμε ο μικρός αθλητής θα πάει με την εθνική ομάδα, θα πάει ένα πούλμαν 10-20-30 άτομα και θα πάνε και 3 προπονητές. Εδώ όταν σου έρχονται και συμμετέχουν 3.000 άτομα, παράλληλα έχεις και το λιγότερο άλλα 3.000 με 4.000, γιατί θα φέρει τη γυναίκα, θα το πει, το έρχονται και ο γυναικός. Άρα και το όφελος είναι διπλό, γιατί πέραν από το τι θα κερδίσει η Ομοσπονδία και τα σωματεία, το όφελος θα είναι ότι θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία, θα δουλέψουν το εστιατόριο. Μπράβο. Θα αναπτύξουμε διάφορα άλλα έσοδα. Είναι πάρα πολλά. Θα διαφημίσουμε δικά μας προϊόντα. Τα ωφέλη θα είναι πάρα πολλά και θα βγούμε κερδισμένοι και σαν βετεράνοι αθλητές. Έτσι. Θα βγούμε κερδισμένοι. Και μια διαφήμιση για τη χώρα μας, γιατί μέσω του αθλητισμού, όπως γνωρίζεις, πολλές χώρες το επιδιώκουν, γι' αυτό και τα ζητάνε, όχι για κάποιο άλλο λόγο, πέρα από το οικονομικό όφελος, είναι και η διαφήμιση αυτής της χώρας. Όπου μελλοντικά το βρεις μπροστά σου. Νομίζω ότι μετά το 2010 που πέσαμε σε αυτή την οικονομική κρίση, δεν έχουμε κάνει κάποια μεγάλη διοργάνωση σαν χώρα. Σωστή. Όχι, όχι. Και γι' αυτό το επιδιώκουμε. Μπράβο. Γιατί από ό,τι βλέπουμε είναι μέσα στις δυνατότητες. Γιατί πάντα ο Έλληνας είναι δραστήριο άτομο και διοργανώνει αρκετά καλά τις εκδηλώσεις που αναλαμβάνει. Στις υποχρεώσεις, δηλαδή δεν έχουμε ακούσει κάτι άσχημο. Είχαμε διοργανώσει το 1994 τους πρώτους πανευρωπαϊκούς αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε μεγάλη πείρα. Έχουμε πείρα γιατί βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το τι γίνεται. Άρα πιστεύω ότι έστω και με δυσκολία θα κάνουμε καλούς αγώνες, αρκεί να τους πάρουμε. Σε ποιο στάδιο θα δηλωθεί η έδρα της διοργάνωσης? Όρισε. Σε ποιο στάδιο θα γίνει αυτή η διοργάνωση? Θα δώσουμε πολλά στάδια που έχουμε, γιατί όπως ξέρεις είναι πάρα πολλά τα αγωνίσματα. Ναι. Οπότε το Ολυμπιακό
Ολυμπιακό στάδιο αυτή τη στιγμή δεν βολεύει. Ναι. Αλλά βολεύει η Θεσσαλία, όπου πέρα από το Θεσσαλικό στάδιο έχουμε σε όλους άλλους τους νομούς προπονητικά. Και όπως γνωρίζεις, έχουμε πάει σε αρκετές χώρες όπου το οι αγώνες γίνονται εδώ και το στάδιο της προετοιμασίας είναι 50 χιλιόμετρα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα που έχουν τέλεια στάδια, μπορούν να γίνουν προπονητικά κέντρα. Ωραία. Έχουμε την Πάτρα. Σωστά. Αν και... Έχουμε τα Γιάννενα που κάνανε ένα φανταστικό στάδιο. Ναι. Έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν. Ναι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, αρκεί να μας το εγκρίνουν να το πάρουμε. Εμείς θα προτείνουμε πολλά, βλέποντας και πράττοντας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για άλλη μια χρονιά, γνωρίζοντας ότι κάθε χρόνο στα μετάλλια είσαστε πρώτοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο αντέχομαι και για σένα, γιατί είναι ένα σωματείο το οποίο έχει όνομα, έχεις καλή οργάνωση και δραστηριότητα. Και γιατί όχι, αύριο ή μεθαύριο, του χρόνου και του παραχρόνου, να μην φτάσει και ο Δίας εδώ που φτάσαμε εμείς. Και το πιστεύω ότι μπορείς να φτάσεις, γιατί είσαι ένα δημιουργικό άνθρωπο, άτομο και τελειομανής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ και για το χρόνο και για όλα τα αναφερθέντα. Εντάξει, να είσαι καλά, σε χαιρετούμε, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα και πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά. Σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Σωστά. Καληνύχτα. Να είσαι καλά, για καληνύχτα. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν και με τον Βασίλη τον Ανδρεάδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών, Στίβου. Είπαμε πολλά πράγματα και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αυτό που έγινε στην Καρδίτσα. Όντως είχαμε μια πολύ καλή διοργάνωση σε γενικές γραμμές. Μικροπροβλήματα τα οποία ξεπεραστήκανε. Ευχόμαστε του χρόνου... Να σε διακόψω, βλέπουμε τώρα τα πλάνα από την Καρδίτσα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε στο... Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ, να φύγουμε τώρα από την Καρδίτσα, όλα καλά, όλα θετικά, 24 σύλλογοι λάβανε μέρος από όλη την Ελλάδα. Να πούμε γρήγορα ότι ήταν οι σύλλογοι του ΣΕΒΑΣ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ο ΑΣΕΔΑΣ, η Λάρισα, η Καρδίτσα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, ο Δίας Αθηνών, η Νάουσα, οι Κωνσταντινοπολίτες, η Κατερίνη, ο Πειραιάς, η Έδεσα, η Μεσσηνία, η Καβάλα, η Κο, η Κρήτη. Απ' την Κο. Απ' την Κο. Ήταν αθλητές απ' την Κο. Ναι. Βέβαια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος ηλικία αθλητής τους είναι 90-κάτι χρονών, 90-91 χρονών. Και είχε κερδίσει και παγκόσμιο πρωτάθλημα, νομίζω, κλειστού στίβου πριν λίγους μήνες. Στην κατηγορία των 90 ετών. Και πήγαινε, κόντρα με έναν Ινδό. Στα 100 και στα 200, νομίζω. Στα 200 ήτανε και στα 60. Τι χρόνο... Δεν κοιτάμε χρόνους εκεί. Απλά να τερματίσει. Απλώς οι κόντρες που κάνουν τρέχοντας. Γιατί τρέχουνε. Δεν κουτσένουνε. Δεν τους πηγαίνει νοσοκόμα με το καρότσι. Ναι. Τρέχουνε. 90 χρονών και τρέχουνε. Και τους βλέπεις και λες... Λοιπόν, εμένα θα με περνούσε, είναι σίγουρο. Χαλαρά. Δεν το συζητάω. Ναι. Απλώς θέλω να μείνω αυτό για τον άνθρωπο από την Go. Μάλιστα. Η Κρήτη έλαβε μέρος. Θα μπορούσε να λάβει μέρος με περισσότερους αθλητές. Αλλά δεν έχει κάνει καλές κινήσεις. Η Κρήτη από ποιο μέρος? Όλη η Κρήτη. Α, όλη η Κρήτη. Όλη η Κρήτη είχε μόνο 2 αθλητές, ναι. Ενώ ξέρω ότι έχει πάνω από 15. Δεν έκανε κάτι. Δεν το κατάλαβα, ξαναπέστω. Έχει πάνω από 15 αθλητές. Α, και όλη η Κρήτη. Όλη η Κρήτη. Ναι. Και ήρθαν να λάβουν 2. Βέβαια, όλη η Κρήτη, 15 αθλητές πάλι. Ναι, είναι ναι. Μίζερο. Ναι. Αλλά εντάξει. Αλλά και το 2, ναι. Τι μπορείς να πεις. Περίμενα
πιο μεγάλη συμμετοχή από την Κρήτη, δεν έκαναν καλές κινήσεις. Μετά το τέλος, το πέρας των αγώνων, οι κριτικοί βγάλανε τσικουριά. Δεν νομίζω. Αυτοί που κάναμε τη μεγαλύτερη ατραξιόν στο τέλος των αγώνων ήμασταν εμείς, οι Δίας. Εσείς. Εμείς οι Δίας πήγαμε στο μεγάλο το πανό. Κάτι, επειδή σε παρακολουθούσα, ξέρεις, παρακολουθούσα μήπως τυχόν και εδώ πλάνα για να καταγράψω, να έχουμε... Ξέρεις τι έγινε, ναι. Ο άνθρωπος που μας τραβούσε με την κάμερα υποτίθεται, είχαμε βάλει τα βεγγαλικά, είχαμε βάλει τις κόρνες, φεύγαν τα βεγγαλικά στον αέρα, πανηγυρίζαμε όλοι οι αθλητές και ο μάγκας δεν τράβαγε τίποτα. Και πάμε μετά στην κάμερα. Είχε πιει τσίπουρο. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν. Ήταν Κρητής από εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου. Και πάμε μετά στην κάμερα γιατί αυτό ήθελα να το βγάλω. Ήθελα να το βγάλω να, σήμερα να φαίνεται. Ήταν πολύ ωραία αυτή η κίνηση που. Πάντως λέει το Σαματά το, στο Facebook που σας παρακολουθούσα, όσους ήξερα. Από τη σελίδα σου δηλαδή, από το προφίλ σου. Γράφαν ότι το Σαματά τον κάνατε εσείς. Σαν Δίας έχουμε την δυνατότητα λόγω του Θεού Δία, έτσι, που στην πραγματικότητα είναι διαχρονικοί άθλητες Στίβου, αλλά έχουμε, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, επειδή έχουμε το Θεό Δία ως εκεί σημαία, ως έμβλημα, ναι. Ως έμβλημα, ναι. Να πετάμε και κανένα βαρελότο. Αλλά όταν τελειώνουν οι αγώνες συνέχεια φεύγουν βεγγαλικά. Και πάντοτε, ας πούμε, μας ακούνε σε όλο, όχι μόνο στο στάδιο, ναι, αλλά και στη γύρω περιοχή. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω είναι ότι η Αλεξανδρούπολη ήρθε με λίγους αθλητές, ενώ έχει μεγάλη γκάμα πολύ καλών αθλητών. Περίμενα κάτι καλύτερο από την Αλεξανδρούπολη. Η Φιώτιδα πίσω δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πιστεύω ότι με ένα καινούριο στάδιο στο Λίδι που φτιάχτηκε τώρα στη Λαμία θα προσπαθήσει και θα πρέπει να ανέβει η Φιώτιδα. Η Πάτρα είχε πολύ μικρή συμμετοχή, η Νάξος, η Δράμα, η Ρόδος, η Σαλαμίνα μόνο έναν και η Άρτα μόνο μία γυναίκα νομίζω. Αυτή ήταν η σύλλογη, 24 σύλλογοι που λάβανε μέρος σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ένα ευτράπελο, έτσι θέλω να μου πεις. Ευτράπελο... Σε μένα παραλίγο... Και κακό και καλό. Σε μένα παραλίγο να μου δώσουν μια στροφή παραπάνω στα 5 χιλιόμετρα. Γιατί? Έτσι δεν ξέρω, ενώ όλα τελούσαν ήρεμα και πήγα να τερματίσω, βγαίνει μια Κρητής και λέει μια στροφή παραπάνω και γυρνάω. Της λέω τώρα, πλάκα κάνεις, λέω, έχεις όρεξη. Και αμέσως παρενέβη ο κύριος Λαγογιάννης που ήταν κέφορος στον τερματισμό και λέει όχι, όχι, ξέρω τον αθλητή. δεν υπήρχε παραπέρα κάποια εξέλιξη, θα μπορούσε όμως να έχει πολύ άσχημη εξέλιξη αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ σαν Κρητής τόσα χρόνια προσπαθούσα να μην αδικήσω αθλητή και πάντοτε όταν με βάζαν στροφομέτρη σε αγώνα 10 χιλιόμετρων εντός σταδίου, ήμουνα πολύ προσεκτικός, μόνο και μόνο για να μην κάνω λάθος στις στροφές των αθλητών που επιτηρούσα. Τι θέση πήρες, τι τερμάτισες? Στην κατηγορία μου ήρθα δεύτερος, ναι, λόγω του ότι ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος από το ταξίδι και βέβαια όλη τη δουλειά που έχω τραβήξει εκεί που εργάζομαι 2 μήνες τώρα. Με κέρδισε ένας καλός αθλητής από την Βέρεια, ένα παλικάρι... Ο Κελεπούρης από την οικογένεια αυτή που βγάζει βαδιστές εδώ και δεκαετίες. Δεν έχασα δηλαδή από κάποιον άσχετο, έχασα από έναν βαδιστή καθαρό αίμο, καθ' αυτού. Με το παλικάρι αυτό θα βρεθούμε και σε άλλους αγώνες. Μπορεί να έχω τύχη σε κάποιους άλλους αγώνες να τον κερδίσω εγώ. Σε αυτή τη διοργάνωση δεν ήμουνα καλά. Το κατάλαβα δηλαδή από το πρώτο χιλιόμετρο ότι είδα το πέρασμά μου και λέω σήμερα δεν τραβάω. Δεν είμαι καλά. Είχαμε όμως έτσι, μ' άρεσε στο αγώνισμα αυτό που είχαμε 2 ξένες συμμετοχές που ήρθαν και λάβανε μέρος εκτός συναγωνισμού, μία κοπέλα από τη Βενεζουέλα και ένα βούλγαρο αθλητή που ήταν και αυτός πολύ δυνατός. Πάντως το έχασα τώρα, δεν μπορώ να το βρω. Εκτός από βαδιστής, πρωταθλητής,
των αγωνισμάτων γίνεσαι και πρωταθλητής τώρα παρουσιαστής. Ο Ιούλιος μου διαφεύγει το... Ο Άμποτ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Άμποτ, ναι. Για πες τον άλλον, υπάρχει άλλος. Ο Αρμάος. Ο Αρμάος. Είναι αθλητής μου. Ο Αρμάος. Νομίζω ναι. Λέει πρόεδρε, σου πάει το παρουσιαστικό. Ο Ιούλιος ο Αρμάος έχει μια δικιά του σελίδα θετική. Ναι. Έχει την Greek Athletics. Α, να τους, να τους. Λοιπόν, ο Αρμάος, ναι. Ναι, ο Αρμάος. Ναι, ναι. Έχει Ιούλιος μια... Αρμάος. Έχει, λοιπόν, πρόεδρε, λέει, σου πάει παρουσίαση. Ο Ιούλιος κέρδισε τόσο στα 800 μέτρα όσο και στα 1500, όχι, όσο και στα 400. Ναι. Στις μεσές αποστάσεις ο Δίας ήταν ο σύλλογος, ο οποίος ήταν αυτός που τερμάτιζε στις κορυφαίες θέσεις, και με ικανοποιεί το ότι ο Ιούλιος είναι πάντοτε προσεκτικός στις επιδόσεις του, κοιτάει πάντοτε όσο μεγαλώνει να κατεβαίνουν οι επιδόσεις. Συνήθως όσο μεγαλώνουμε ανεβαίνουν οι επιδόσεις, αυτός κοιτάει όσο μεγαλώνει να κατεβαίνουν οι επιδόσεις, δηλαδή να γίνεται ακόμα καλύτερος. Μάλιστα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και καθηγητής, νομίζω, φυσικοχημικός, οπότε και αυτός κάνει παρουσίαση στα μαθήματά του, έτσι, όταν κάνει μάθημα, οπότε εντάξει, έχει κάποια γνώμη σχετικά καλή. Αυτά, λοιπόν. Πρέπει να σου πω ότι μας παρακολουθεί πάρα πολύς κόσμος και μας ακούει από το ραδιόφωνο. Ελπίζω να έχουμε καλά σχόλια. Σχόλια δεν έχουμε, απλά. Θέλουμε η εκπομπή να πετύχει και να... Κοίταξε, μπορέσουμε... για τώρα το καλοκαίρι, άλλωστε το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι... Έχει αγώνες πάρα πολύ στο καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν μπορεί... γίνεται... Κοίταξε, ναι. Τετάρτη σήμερα, ας πούμε, ο άλλος έχει σχολάσει, οι άνθρωποι σχολάνε 3-4 η ώρα, ξέρω, ναι. Μέχρι που να πάνε στο σπίτι τους να κάνουν, θα βγουν, θα πάνε να πιουν ένα καφέ έξω, δεν θα καθίσουν να σε παρακολουθήσουν. Αλλά υπάρχει δυνατότητα το τηλέφωνο, ναι. Και μετά να το δούνε πάλι, να το δούνε σε μαγνητοσκόπηση, δηλαδή, σωστά. Από το Facebook. Σωστά. Λοιπόν, όπως και αν έχει, είναι μια εκπομπή για τον κλασικό αθλητισμό και αυτό θα βοηθήσει τον κόσμο να ενημερώνεται για κάποια πράγματα, όχι εξ ολοκλήρου, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε εκπομπή κάθε μέρα και να λέμε, δηλαδή αν μπούμε μέσα και δούμε τις διοργανώσεις, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, τις διοργανώσεις που έχει κάθε Σαββατοκυριακό, θα έπρεπε να μιλάμε με τις ώρες, έτσι, και συνεντεύξεις full με τους διοργανωτές και λέγε, θα έπρεπε να είχαμε, δηλαδή, καθημερινά ένα δίωρο τουλάχιστον. Και αυτό που μου είπες, ότι τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν περισσότεροι αγώνες. Έχει πολλούς αγώνες. Ναι. Φαντάζομαι ότι τα πανελλήνια πρωταθλήματα του στίβου αντρών, γυναικών, παιδών, κορασίδων, παπέδων, εφήβων, νέων, τώρα ξεκινάνε. Δηλαδή, θα έχεις να λες ότι εδώ έγινε πανελλήνιο ρεκόρ, εκεί έγινε αυτό. Σήμερα ήταν τα παπαφλέσια. Γίνανε εκεί, ναι, τα παπαφλέσια, και είναι κρίμα, γιατί τα παπαφλέσια τα έχουμε δείξει και εμείς στο παρελθόν, στο το 14-15 νομίζω. Ναι. Και εντάξει, προξενεί την εντύπωση γιατί δεν το έχουν φέτος τηλεοπτικά, γιατί μπήκαμε προηγουμένως να δούμε, δεν οικονομικά, δεν, να ξαναμπούμε να δούμε αν υπάρχει. Οικονομικά δεν είναι εύκολο για τους συλλόγους που διοργανώνουν και για τον ΣΕΓΑΣ να ανταπεξέλθει και να έχει live streaming σε όλες τις διοργανώσεις. Οπότε αν η ΕΡΤ από μόνη της δώσει ένα ενδιαφέρον, έχει καλό. Σε πληροφορώ πολύ ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή αποκλείεται και δεν... Έχουν, νομίζω πρέπει να έχουν τελειώσει οι αγώνες, γιατί τώρα έχει πάει 10 παρά, τι ώρα είναι. Ναι, εντάξει, θα υπήρχε, όχι, δεν υπάρχει 6 κάτι. 6 ώρα δεν είδα εγώ κάτι, αλλά μπορεί να υπήρχε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Ωραία, δεν ξέρω 6 ώρα. Δεν, από ό,τι βλέπω εδώ στο Facebook, μόνο μία συνέντευξη τύπου υπάρχει. Εμείς, λοιπόν, από το Μεσόγειο TV. Ναι, εμείς, ναι. Λοιπόν, ως Δίας Αθηνών θα έχουμε στα ζεύξια live streaming. Όχι, θα έχουμε
βιντεοσκόπηση των αγωνισμάτων. Ναι, ναι, θα την έχουμε. Αυτή θα την έχουμε, γιατί καταρχήν θα θέλαμε να το δείξουμε ζωντανά, αλλά δεν έχουμε ούτε ίντερνετ εκεί, δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Το WiFi. Είναι, ναι. Είναι πολλά τα προβλήματα. Εντάξει, ναι. Απλά θα στήσουμε δύο καμερούλες, μία θα καταγράφει, η άλλη θα πηγαίνω έρχεται. Οπότε θα καλύψουμε το γεγονός. Πολύ ωραία. Το Σαββάτο στην Αίγινα και την Κυριακή στο Πανελλήνιο. Θα έχει θέμα να δείχνει την Τετάρτη. Δηλαδή μπορεί να το δείξουμε την Τετάρτη, μπορεί να το δείξουμε οντοσκόπηση τη Δευτέρα το βράδυ ή την Κυριακή το βράδυ. Νομίζω και τη Δευτέρα να παίξει και την Τετάρτη να ξαναπαίξει. Ναι, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κανένα. Θα έχουμε να λέμε. Ακριβώς. Θα έχουμε να λέμε. Να ευχηθούμε βέβαια. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα για τα ζεύξια. Το Βασίλη και ο Ζαμπέλης. Έτσι ακριβώς. Γιατί ο φίλος μας θα περιμένει. Θα περιμένει και θα πει ότι τον ξέχασα. Ναι. Αυτό πάνω απ' ότι δεν θα βλέπει. Είναι στο στάδιο. Ο Βασίλης ο Ζαμπέλης είναι στο στάδιο μέχρι αργά το βράδυ. Και είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ένα πολύ καλό παιδί. Έχει δημιουργήσει κάτι καλό στην Αίγινα και νομίζω ότι θα εξελιχθεί αυτός ο σύλλογος στην πορεία. Και η γυναίκα του είναι αθλήτρια, τρέχει σε διεθνείς διοργανώσεις, είτε βουνό είτε άσφαλτο. Και ο Βασίλης, άμα βρει ιστορία, μπορεί και τρέχει. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να λάβει και αυτός μέρος σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα μάστερ. Οι επιδόσεις του ήταν κορυφαίες στην Ελλάδα. Το 2013 που έχει κάνει δύο φορές μαραθώνιο. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί του. Να μας πει. Ναι, είναι συνδεδεμένος. Ναι. Ωραία. Βασίλη, καλησπέρα. Είμαι ο Βασίλης Αντικίδης από το Ramona TV. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για το σύλλογο της Αίγινας που είσαι προπονητής και πόσα μέλη υπάρχουν και τι διοργανώνεις κάθε χρόνο. Ο σύλλογος της Αίγινας ιδρύθηκε το 2004. Και από τότε έχουμε μεγάλες επιτυχίες, παρεμονίκες, έχουμε μεγάλο αριθμό παιδιών, πάνω από 100 που είναι μέλη στο σύλλογο και αγωνίζεται. Και καταφέραμε στο να φτιαχθεί και το γήπεδο της Αίγινας επιτέλους και προχωράμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Από αγώνες τώρα που κάνουμε τον αγώνα των Ιωάννη Καποδίστρια που πλέον τερματίζουν πάνω από 1.000 αθλητές, 1.300-1.500 περίπου. Έχουμε ξεκινήσει τώρα δειλά-δειλά τον αγώνα Αγία Μαρίνα Ρέσης που θα γίνει φέτος για δεύτερη φορά 7-8 Σεπτεμβρίου. Και φέτος ξεκινάμε αγώνες τύπου με τα ζεύξια με στόχο του χρόνου να κάνουμε και αγώνα επίσημο του ΣΕΓΑΣ για αθλητές κατηγοριών πατέρων και παιδών. Πολύ ωραία. Σε αυτή την φάση τώρα με τα ζεύξια θα έρθουν να λάβουν κάποια άτομα μέρος τα οποία είναι από την που λέμε elite στο χώρο των αυτών των δρόμων. Ναι, θα έρθουν πάλι πρωταθλητές, θα έρθουν και νυν πρωταθλητές όπως ο Μαγκίνας από ό,τι γνωρίζω στα 10.000 μέτρα και θα υπάρχουν και αρκετά μικρά παιδάκια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να έρχονται οι νέοι αθλητές στα μικρά παιδιά μαζί με τους νυν πρωταθλητές και με τους παλιούς πρωταθλητές να αγωνίζονται παρέα. Γι' αυτό και τα ζεύξια έχουν αυτό το νόημα, ότι είναι η γεφύρωση όλων των ηλικιών, μπαίνουν μέσα όλοι να αγωνιστούν όλες οι κατηγορίες, όλες οι ηλικίες για να βγει μόνο ένας ο νικητής. Ως τώρα λοιπόν, τι έχεις να πεις για τον κόσμο που θα έρθει για τα ζεύξια? Ο κόσμος που θα έρθει να δει τους αγώνες πλέον αφού έχει τελειώσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να δει τους αγώνες πιο πολύ για να διασκεδάσει, να δει το νησί, να έρθει να μας πει περισσότερα κάνουμε αγώνα, να μας πούνε τι δίνει σωστό, τι είναι λάθος για να βελτιωθούμε για του χρόνου, γιατί έχουμε σκοπό
να κάνουμε τέτοιους αγώνες κάθε χρόνο και να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στην Αίγινα. Αυτό είναι το πιο όμορφο. Πιστεύω ότι το στάδιο έχει τις προδιαγραφές για να καλύψει αυτή την διοργάνωση. Από εκεί και πέρα το νησί είναι από τα μορφότερα νησιά που έχει ο Σαρονικός. Αυτή τη στιγμή έχει κόσμο. Η Αίγινα έχει κόσμο, είναι γεμάτη πλέον και τα Σαββατοκύριακα ήταν γεμάτη. Τώρα πλέον που βρίσκεται τα σχολεία έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε σε αυτούς που θα λάβουν μέρος και θέλουν να μείνουν το Σαββάτο το βράδυ 29 Ιουνίου, να ενημερώσουν με mail στο Dias of Athens, papakiyahoo.gr, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε τα δωμάτια για να μείνουν με προνομιακή τιμή. Όσοι έρθουν να λάβουν μέρος θα έχουν έκπτωση στο καράβι, έτσι. Με την κυριοπραξία πλέον Σαρονικού. Πολύ ωραία. Αλλά θα πρέπει να έχουν δουλευθεί μέχρι τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να στείλουμε τις καταστάσεις. Οπωσδήποτε, ακριβώς, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί και στα αγωνίσματα, να έχουν πληρώσει και το παράβολο των αγώνων των 3 χιλιόμετρων, των 5 χιλιόμετρων Βάδινη και των 10 χιλιόμετρων. Συνάμα να στείλουν και ένα email στο Dias of Athens, στο Yahoo, έτσι ώστε να γίνει και επιβεβαίωση με το ονοματεπώνυμό τους. Οπότε λοιπόν, εσύ από εδώ και στο εξής, έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Στο μυαλό, τον αγώνα αυτό, πώς θα εξελιχθεί, ώστε του χρόνου να τον κάνουμε ακόμα καλύτερα και να προσφέρουμε υπηρεσίες που δεν θα δίνονται αλλού σε αγώνα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το νησί ακόμα περισσότερο, αν και δεν το έχει ανάγκη νομίζω. Έχει τόσο πολύ κόσμο. Να ρωτήσω εγώ, καλησπέρα σας, τι κάνουμε? Παναγιώτης Παυλόπουλος από το Radio Ramona. Οι αθλητές, ο κόσμος που θα έρθει, θα υπάρχει κάποιο μεταφορικό μέσο από το λιμάνι προς το γήπεδο, τι γίνει? Το γήπεδο είναι λίγο κοντά, είναι στα 300 μέτρα. Α, άρα δεν είναι, μάλιστα. Περιμένουμε κόσμο, έχει γίνει σωστή διαφήμιση από πλευράς του σωματείου, ποιο σωματείο είναι? Νομίζω ότι έχει γίνει μια διαφήμιση αρκετά καλή. Οι βετεράνοι, ο σύλλογος Δίας ξέρει με τους βετεράνους, ξέρει να τους διαφημίζει τον αγώνα καλά. Εμείς έχουμε μιλήσει στα τοπικά site και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Από εδώ ο κύριος Παυλόπουλος θα έρθει να τραβήξει πλάνα από τη διοργάνωση, από το στάδιο, από όλα τα αγωνίσματα, τα οποία θα τα βγάλει την επόμενη μέρα στο διαδίκτυο. Θα έρθει με κάμερες να τραβήξει όλα τα αγωνίσματα, τα δρομικά που θα γίνουν και τα μικρά παιδιά που θα κάνουν και άλματα, νομίζω, έτσι. Οπότε θα τον έχουμε μαζί μας και θα βοηθήσει στο να γίνει μια πολύ καλή διαφήμιση στα ζεύξια της Αίγινας για την επόμενη χρονιά περισσότερο. Θέλουμε κάτι άλλο? Είναι σημαντική βοήθεια αυτή και ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν, απλά στον κύριο Ζαμπέλη να του δώσει το email να μου στείλει υλικό από κάτω για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και εμείς από εδώ. 19 του μήνα σήμερα, 8 μέρες ακόμα, 9, 10 πόσο είναι? Ναι, 10 μέρες. 10 μέρες ακόμα για να τρέξει, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λοιπόν, ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βασίλη τον Ζαμπέλη στη συνομιλία που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο σύλλογος, είπαμε, για πες μας άλλη μια φορά πώς ονομάζεται στην Αίγινα. Είναι όμιλος αγροπαιδιών χωρίς Αίγινας. Πολύ ωραία. Και θα δώσουμε λοιπόν ραντεβού
Θα ξαναμιλήσουμε πάλι μέσα από το σταθμό αυτό για την, και για τη διοργάνωση τα ζεύξια και για μετά οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση κάνεις εσύ στο νησί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε θα σας έχουμε και την Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη για να... να έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από αυτή την... Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, όσα προλάβαμε και είπαμε, πολύ καλά τα είπαμε, ωραία τα είπαμε, ο κόσμος μας άκουσε. Θα δώσουμε ένα ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη. Τώρα το καλοκαίρι θέλω να πω ότι οι εκπομπές θα είναι κάθε Τετάρτη. Με τη νέα σεζόν θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερες εκπομπές για να προλαβαίνουμε να ενημερώνουμε περισσότερο τον κόσμο. Τώρα αυτές οι δύο ώρες εκπομπές είναι πολύ γρήγορες, λέμε κάποια πράγματα στο πολύ τρεχαντήρι. Κοίταξε, δεν μας πειράζει να... Εγώ βασικά επεκτείνουμε την εκπομπή και στις 3 ώρες. Απλά είναι το θέμα. Κουράσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, στο τέλος θα κουραστούμε και εμείς και να αρχίσουμε και να τραβλήσουμε. Εδώ θέλουμε να πούμε ότι το εξής πράγμα, ότι οι αγώνες δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, υπάρχουν αγώνες και το χειμώνα. Καλά, σίγουρα. Δεν σταματάνε. Έχω πει ότι οι διοργανώσεις τρέχουν συνέχεια και όπως σου είπα τώρα για το ΣΕΓΑΣ έχει. Συνέχεια, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο και, και ενδιάμεσα της εβδομάδας είχε πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάτσουμε να τα πούμε και να τα αναλύσουμε και να μιλήσουμε και με ανθρώπους, αλλά επιλεκτικά διαλέγω κάποια θέματα τα οποία αφορούν το χώρο μου, ενώ στην πορεία, αφού θα κάνουμε περισσότερες εκπομπές από Σεπτέμβριο, θα μπορούμε να έχουμε και περισσότερες ειδήσεις από το χώρο του Στίβου, τον επαγγελματικό χώρο του Στίβου. Πάντως δείχνουμε πλάνα από τα ζεύξια, από το ζεύξια λέω άκου. Έλα. Ναι, καλά τα είπα. Από τα ζεύξια του 2018. Του 2018. Που γίνανε στον Πανελλήνιο. Ναι, ναι, ναι. Και είχαν και αυτά πολύ καλή, μεγάλη επιτυχία με αρκετό κόσμο. Να ολοκληρώσω λοιπόν ότι θα ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα στην πορεία, όπως να μιλάω με διοργανωτές για τις επόμενες διοργανώσεις που θα έρχονται. Θα τα βλέπουμε αυτά σιγά σιγά, θα βγαίνουν να μιλάνε και αυτοί οι άνθρωποι, να λένε τα δικά τους, το πώς δημιουργούν. Ναι, ο κόσμος δεν ξέρει μέσα από το Facebook αυτή τη στιγμή τι κάνουμε εμείς. Βλέπει ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για τον αθλητισμό. Άλλο θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, ενώ να βγάλουμε τον είδες, εντάξει, πώς να τα προλάβουμε όλα. Είναι αυτό που λες ότι περισσότερες φορές μπορούμε να ζαλιζόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι κάνουμε μια... βάζουμε μια κάμερα και δείχνουμε μέσα από το Facebook. Εδώ το μεταδίδουμε και ραδιοφωνικό αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ραδιοφωνικά. Δηλαδή όποιος μπει στο www.ramona.me ή κοινώς Radio Ramona TV, να γκουγκλάρει, πατάει το player και ακούει την εκπομπή αυτή. Να το λέμε και λίγο πιο αργά. Ναι. Για να το αποστηθίζουν κάποιοι άνθρωποι που, δεν, συνήθως, που δεν είναι της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Συνήθως, επειδή ξέρεις είμαι ραδιοφωνάκιας εγώ χρόνια, καθόμαστε και λέμε το www.ramona.me, www.ramona.la, δύο domain, μία φωνή, Βασίλης Τσεντικίδης. Τέλεια. Λοιπόν, κάπως έτσι έρχεται... Ναι, και δεν έχουμε μόνο την κάμερα αυτή, έχουμε και τα ρεπορτάζ ή, να, όπως στην Καρδίτσα μας είπαν ότι θα υπήρχε τηλεοπτικό υλικό για να δούμε, δεν υπήρχε, κάτι σας πήγε και στραβά και εσάς, αναγκαστήκατε με μια καμερίτσα μετά να κάνετε δουλίτσα. Εν πάση περιπτώσει, αν μας στέλνε, δηλαδή όταν μας μάθει ο κόσμος, έτσι, μας μάθουν τα σωματεία, έτσι, μας μάθει, σε μάθουν μάλλον. Ακριβώς. Γιατί τώρα σε γνωρίζουν. Λοιπόν, όταν σε μάθουν ότι κάνεις μια εκπομπή στο τηλεοπτική,
και ραδιοφωνική μαζί. Λοιπόν, και μάλλον είσαι και στο YouTube τώρα, εσύ στο προσωπικό σχόλιο. Ναι, βγαίνω και live στο YouTube. Στο προσωπικό σχόλιο. Δεν ξέρω αν ακούγεις εσύ, μόνο εγώ μιλάω. Αυτό δεν το εντάξει, δεν ξέρω, θα ακούγουμε πολύ αχνά, πολύ γιατί παίρνεις από το λάπτο σου που έχεις μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα ακούγουμε πάρα πολύ. Η ουσία είναι ότι το βγάζω και στο YouTube. Και από τη σελίδα του Δία και από τη σελίδα, και από τη σελίδα του Δία και από το προφίλ μου και από, το, και θα κάνουμε το, από την ομάδα του Ραμόνα. Μπράβο, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε οποιαδήποτε διοργάνωση μας καλάνε να πηγαίνουμε να παίρνουμε κάποια πλάνα εφόσον οι άνθρωποι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να ανταπεξέλθουν, σωστά. Ναι. Πιστεύω, κοίταξε, επειδή δεν εκτός τις ραδιοφωνικές εκπομπές και από την Eraspor, νομίζω κάθε Παρασκευή είναι Σαββάτο, δεν θυμάμαι, τα πρωινά υπάρχει μια εκπομπή που μιλάει για τον αθλητισμό. Γενικά για τους αγώνες δρόμου και στίβου και λοιπά. Ναι. Έτσι ενημερώνουμε και εγώ πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, πριν από σένα, δηλαδή πριν συνεργαστούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι ενημερώνουμε που θα γινόταν και πώς θα γινόταν ο αγώνας. Λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει, επειδή εσύ κατέχεις το άθλημα, είσαι μέσα στο άθλημα, έχεις τον Δία. Μπορείς και κινήσεις σε κάποιον χώρο που εμείς εδώ δεν τον ξέρουμε και δεν μπορούμε να κινηθούμε, άρα θα μπορέσεις να παίρνεις πληροφορίες, να συμμετέχεις ενεργά. Ενεργά, όταν μιλάω ενεργά, εντάξει, ενεργά στο στίβο κινείσαι πράγματι. Mm-hmm. Μιλάω τηλεοπτικά τώρα. Ναι, ναι. Και όταν θα έρθει το υλικό αυτό και μπορέσουμε να μοντάρουμε και να ανταπεξέλθουμε, ως πότε να το παρουσιάσουμε, θα δούμε και την ημέρα, ποια ημέρα θα είναι. Mm-hmm. Προς το παρόν είναι ημέρα Τετάρτη. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά, νομίζω. Γιατί δεν υπάρχει άλλη εκπομπή τέτοια που να ενημερώνει τον κόσμο για τον υγιή στίβο. Λοιπόν, εφόσον στην πορεία. Για τον υγιή αθλητισμό, μάλλον για τον υγιή αθλητισμό. Υγιή αθλητισμό, αλλά, ναι. Καλά το είπες κιόλας για τον υγιή στίβο, δεν είναι κακό αυτό. Mm-hmm. Μ' αρέσει περισσότερο ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, γιατί είναι πιο υγιής. Λιγότερο επαγγελματικός αθλητισμός, γιατί είναι πολύ μπερδεμένος, με πολλά περίεργα, που είναι και επικίνδυνο να ασχοληθείς και να μιλήσεις, ενώ ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι τόσο αγνός που σε ευχαριστεί να κινήσεις αυτό το χώρο. Το επικίνδυνο το περνάω, γιατί ξέρω τι θέλεις να πεις και μιλάω πολύ προσεκτικά. Ναι. Μιλάω και πολύ, καλά κάνεις. Και καλά πολύ προσεκτικά. Και καλά κάνεις. Ενώ ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι πιο υγιής, πιο ελεύθερος, πιο χαλαρωτικός, πιο ευχάριστος, πιο οικογενειακός, πιο αγαπητός, έτσι. Και μπορείς και κινείσαι άνετα, σαν να είσαι στο σπίτι σου με τις παντόφλες, έτσι. Ενώ στον άλλο χώρο πρέπει να είσαι πολύ καλά προσεκτικά ντυμένος και να προσέχεις και τη σκιά σου. Λοιπόν, αυτά. Να χαιρετήσω λοιπόν τον κόσμο, να πούμε ένα καληνύχτα, να δώσουμε ραντεβού για την άλλη Τετάρτη και να σας ευχαριστήσω όσοι λάβανε μέρος στην εκπομπή μας, είτε στέλνοντας μηνύματα, είτε με το τηλέφωνο που είχαμε κάποιες συνομιλίες, και να δώσουμε λοιπόν το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη που θα πούμε καινούργια θέματα συν τις διοργανώσεις που έρχονται. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε το τέλος να πέσει το... Εντάξει. Το σποτάκι, Το σποτάκι. Έχεις κάτι να πεις εσύ? Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Τίτλοι τέλος, καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.